bestseller και σήμερα, 5η, 30 Μαΐου, 2 παρά 2 πρώτα λεπτά, για τις επόμενες 2 ώρες, τυχερό αυτό το 2 μου φαίνεται, θα είμαστε παρέα, θα κάνουμε συντροφιά. Ό,τι δεν προλάβατε να μάθετε και ό,τι μάθατε, εμείς θα σας δώσουμε για όλα αυτά και ένα στοιχείο παραπάνω. Τηλέφωνο επικοινωνίας 3481 587 588 και το fax 3481 589. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και για τα τηλεφωνήματα και για τα fax που λαμβάνουμε συνεχώς, δεν προλαβαίνουμε, τα διαβάζουμε όλα. Σας ευχαριστούμε και για τα καλά και για τα πιο αυστηρά λόγια. Να είστε καλά και να συνεχίσετε να επικοινωνείτε μαζί μας. Χθες περιμέναμε όλοι με αγωνία, βέβαια τι άλλο, τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Ρακιτζή. Μια συνέντευξη τύπου που τελικώς δεν είπε τίποτα. Αυτό ήταν. Ή μάλλον είχαμε ακούσει για ένα σαμποτάζ. Το σαμποτάζ, σύμφωνα με τον τραγουδιστή, ήρθε από τη Σουηδία. Γιατί? Γιατί κάποιοι κατηγόρησαν το τραγούδι των Σουηδών ότι ήταν η κλεμμένη μελωδία των παιδιών, των γνωστού τραγουδιού των παιδιών του Πειραιά. Περιμέναμε λοιπόν να ακούσουμε και κάποια άλλη εξήγηση για την αποτυχία αυτή. Τίποτα άλλο δεν ακούσαμε, μόνο γι' αυτό. Και επίσης δεν προλάβαμε να ρωτήσουμε κιόλας τίποτα. Γιατί ο κύριος Ρακιτζής δεν δέχτηκε παρά μόνο μία ερώτηση από όλους τους δημοσιογράφους. Να θυμηθούμε όμως τα κυριότερα στοιχεία των όσων είπε ο κύριος Ρακιτζής στη χθεσινή συνέντευξη τύπου, που όπως είπαμε για όλα έφταιγαν οι Σουηδοί, κάποιοι μεθόδευσαν μάλιστα την κατάσταση, την αρνητική, να δημιουργηθεί αυτή η αρνητική κατάσταση εναντίον της χώρας μας, της συμμετοχής μας. Να δούμε λοιπόν τώρα, να θυμηθούμε τι ακριβώς υπόθηκε στην χθεσινή συνέντευξη. Τη δική του εξήγηση για το ναυάγιο της ελληνικής συμμετοχής στην Eurovision έδωσε χθες ο Μιχάλης Ρακιτζής στο πλαίσιο μιας συνέντευξης τύπου διαφορετικής από αυτές που έχουμε συνηθίσει, αφού επετράπησαν λιγοστές ερωτήσεις. Ο πιο πολύ συζητημένος τραγουδιστής των τελευταίων μηνών, με το κεφάλι σκυμμένο, απέδωσε το φάλτσο που όλοι ακούσαμε σε σαμποτάζ των Σουηδών. Ξεκινάμε την πρώτη πρόβα, ημέρα Δευτέρα. Είχαμε στη διάθεσή μας 20 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος. Όλη αυτή η πρόβα, όλος αυτός ο χρόνος, πέρασε με διακοπές συνεχής στα ακουστικά και με ένα σπάσιμο νεύρων άνευ λόγου. Σύμφωνα πάντα με τον Μιχάλη Ρακιτζή, κάποιοι μεθόδευσαν την οργή των διοργανωτών. Λίγες εβδομάδες πριν ξεκινήσουμε για την Εσθονία, πιστεύω έντεχνα ξεκινάει ένας πόλεμος εναντίον των Σουηδών. Πιστεύω άδικος πόλεμος, ότι δήθεν μας έκλεψαν το κομμάτι του Χατζηδάκη. Προσωπική μου άποψη είναι ότι προσβάλλουμε και το Χατζηδάκη αν παρομοιάζουμε το κομμάτι του με αυτό της Σουηδίας. Γίνονται τηλέφωνα στη σουηδική τηλεόραση αποκαλώντας τους Σουηδούς κλέφτες, ζητώντας να ακυρωθεί το τραγούδι τους. Εγώ βρίσκομαι σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση. Και προσπαθώ να σταματήσω όλο αυτό που γίνεται, λέγοντας ότι πρώτον θα αποβεί εις βάρος μας, δεν πρόκειται να δούμε ψήφο από τις σκανδιναβικές χώρες, και δεύτερον όλο αυτό που γίνεται είναι άδικο. Ο Νίκος Παναγιωτίδης όμως, ο άνθρωπος που καλύτερα από τον οποιονδήποτε γνωρίζει την οτροπία των Σουηδών, έδωσε μια αφοπλιστική απάντηση. Υπάρχουν τρεις γενεράλες στην Eurovision που γίνονται, που ακούς τον ήχο σου, που ακούς τη φωνή σου και από εκεί αποφασίζεις τι θα αλλάξει ή δεν θα αλλάξει. Δεν μπορούμε να κρίνουμε τίποτα, να πούμε ότι ήταν σαμποτάζ. Ο Μιχάλης Ρακιτζής, που χθες εμφανίστηκε χωρίς τη στολή της ελληνικής αστυνομίας, παραδέχτηκε ότι η χώρα μας θα έπρεπε να έχει πάρει την 25η θέση αντί της 17ης. Μάλιστα, κάποιοι λοιπόν μεθόδευσαν την οργή των Σουηδών, κάποιοι έντεχνα δημιούργησαν ένα πολύ κακό κλίμα για την συμμετοχή μας αυτή και γι' αυτό είχαμε την αποτυχία. Αυτό ισχυρίστηκε τουλάχιστον στην χθεσινή συνέντευξη τύπου ο κ. Μιχάλης Ρακιτζής. Το θέμα αυτό θα συζητήσουμε τώρα, εκτός από τον Πάνο Β' που είναι δίπλα μου και τον τιμώρησα σας, το είπα και το έκανα χθες, που εκείνος διασκέδασε και εμείς εδώ. Έχουμε την κυρία Γιακοβίδου. Καλησπέρα, καλώς όρισες. Στον Ενικό κατευθείαν, φίλοι μας, μια παρέα έτσι κι αλλιώς. Και βέβαια, είναι κοντά μας ο κ. Θόδωρος Ρακιτζής, ο Αλκίνος ο Μπουνιάς και ο κύριος Γιάννης Ζαραβίκας. Καλώς ορίσατε όλοι. Κύριε Ρακιτζή, ξεκινώ από εσάς. Ακούσαμε, λέγαμε μέχρι χθες σαμποτάζ. Να λοιπόν, τώρα που έρχεται ο κύριος Ρακιτζής και εξηγεί τους λόγους. Πιστεύετε λοιπόν ότι όλοι συνωμότησαν
Καταρχήν μου άρεσε η συγκεκριμένη Παναγιωτίδη, ναι. Ο οποίος είπε ότι όλα είναι καλά, η Σουηδία δεν είναι έτσι κτλ. Ξέρω πάρα πολλούς Έλληνες που είναι στο κορυδαλό μέσα. Ναι, ότι υπάρχουν και έξω. Εντάξει. Δεν είναι συλλογικό αυτό. Δεν σα φαίνεται όμως από την άλλη και λίγο ακραίο να δημιουργηθεί τέτοιο θέμα εναντίον της ελληνικής μετοχής. Δεν μπορεί να υπάρχει καπνός και να μην υπάρχει φωτιά. Βάλτε το βίντεο, δείτε το, απολαύστε το, ξαναβάλτε το, ξαναπολαύστε το. Και αν κάτι είναι λάθος από αυτά που λέει, τότε το συζητάμε. Ο Αλκίνος έχει αρχίσει να συγχύζεται. Το θέμα είναι και ένα άλλο ερώτημα, γιατί και στις άλλες συμμετοχές πάλι δεν είχαν πρόβλημα με τον ήχο. Δεν είδαμε τη Γερμανία που επίσης είχε πρόβλημα με τον ήχο. Ναι, αλλά όμως φάνηκε πιο πολύ σε εμάς, ήταν πιο χτυπητό σε εμάς αυτό που έγινε. Ας πούμε και σε άλλες χώρες, δηλαδή όπως ήταν στη Γερμανία, ήταν πάρα πολύ έντονο. Μάλιστα ήταν και διαμαρτυρία. Απλώς γνωρίσαμε το τραγούδι και μας φάνηκε. Κανείς όμως δεν αναγκάστηκε να κατεβάσει το ακουστικό κάτω για να μην ακούει. Και αυτό δεν έγινε μετά, αυτό είναι στη διάρκεια του τραγουδιού. Σε εκείνο το τρίλεπτο παίχθηκαν πάρα πολλά. Κανείς δεν κατέβαζε και το, συγγνώμη πάνω, δεν κατέβαζε και το μικρόφωνο, εν πάση περιπτώσει, να έχουμε μια πολύ ωραία έτσι, διεθνή κόντρα. Και μπορείς μέσα σε εκείνη τη δευτερόλεπτα να πάρεις μια τέτοια διεθνή. Κοίτα, Φοδωρή, σου έχω ξαναπεί και άλλες φορές ότι προσπαθείς να δικαιολογήσεις το φίλο σου. Χριστίνα, νομίζω, όπως είπες και εσύ στην αρχή, ότι τελικά χτες ο κατά τα άλλα εκλεκτός ο Μιχάλης Ρακιτζής δεν δικαιολόγησε. Δεν έδωσε καμία απάντηση. Έτσι δεν είναι. Περιμέναμε ότι θα ακούσουμε. Ακριβώς. Λοιπόν, τα έριξε καταρχήν, θα πρέπει λίγο να θυμίσω. Στους ανθρώπους της ΕΡΤ και ιδιαίτερα σε κάποιους κρατικούς φορείς, κύριε Ρακιτζή, όπου είπε ότι χτύπησαν λέει πόρτες, αλλά δεν άνοιξαν. Παρακάτω, σε ερώτηση συναδέλφου, Χριστίνα είπε: ναι, εντάξει, ό,τι μπορούσαν κάναν. Φάσκε και αντιφάσκε αυτό. Όχι, συγγνώμη. Η ΕΡΤ. Μα η ΕΡΤ είναι όργανο, δεν είναι ο φορέα που οργανώνει. Φαίνεται και η ΕΡΤ μαζί του θα πήγαν για να χτυπήσουν τις πόρτες. Δεν έγινε αυτή η κίνηση που θέλαν να κάνουν. Ποια ΕΡΤ. Το Υπουργείο Πολιτισμού της Κύπρου, ας πούμε. Ας πούμε την Κύπρο που είναι κοντά και ξέρουμε και πολλά πράγματα. Ναι. Βοήθησε πάρα πολύ τους ΟΑΝ έτσι ώστε να βγουν προς τα έξω και να προωθήσουν. Πώς τους βοήθησε το Κύπρο. Φτιάχνοντας την υποδομή έτσι ώστε να τους υποδεχτούν σε κάθε χώρα μέσα. Και βέβαια πληρώνοντας και τα έξοδα. Ωραία. Το θέμα είναι γιατί να επιλέξουν οι Σουηδοί τρεις χώρες. Ποια ήταν τα κριτήρια δηλαδή, που επέλεξαν τρεις χώρες να τους σταματήσουν τα ακουστικά, να δημιουργήσουν τέτοιο τεχνικό πρόβλημα. Ήταν συνωμοσία, κυρία Λαμπύρη, οι Σουηδοί με την Ελλάδα. Μόνο ότι αισθανόντουσαν ότι ήταν ο απόλυτος εχθρός οι Έλληνες. Ότι αυτή τη στιγμή ας πούμε. Τι λες τώρα, βρε Θοδωρή, πέρυσι οι Σουηδοί έδωσαν το 12 στου Αντίκ. Ναι, ήταν δική του. Τι δική και μάλιστα εγώ πρέπει να πω το εξής. Εδώ θα πω το εξής. Ήταν πάρα πολύ ότι καλή αντίκτυπη, θες να πεις. Εφόσον, βέβαια, δεν το αφήσω αυτό. Όμως, ναι, αλλά όμως ήταν ήδη γνωστή μέσα στη Σουηδία. Πάρα πολύ. Δική, πάρα πολύ. Δεν ήταν μόνο στη Σουηδία, ήταν και σε όλες τις σκανδιναβικές χώρες. Τις βόρειες χώρες. Γιατί όπως βλέπουμε ο διαγωνισμός πάει στα βόρεια κράτη. Να πω κάτι, κύριε Βίτα. Ότι εφόσον δεν βγήκαν οι αντίκτυποι πρώτοι, δεν θα βάλουμε πρωτιά ποτέ. Εγώ αυτό βλέπω. Γιατί θα αποκαλύπτουμε, δεν μπορεί να είμαστε. Δηλαδή, όπως και είπε και η κοπέλα της που πήρε το βραβείο, μετά από τρεις προσπάθειες κατάφερε να πάρει το. Την πρώτη θέση. Δηλαδή θέλει μια προσπάθεια. Δεν το ξέρουμε. Μπορεί και στο μέλλον ο κ. Ρακιτζής να βγει πρώτος. Πείτε μου εσείς, τα τελευταία χρόνια που σίγουρα βλέπετε το Eurovision, τι γίνεται με το Βορρά. Λοιπόν, μπορώ να απαντήσω, κύριε Λαμπύρη. Όχι, γιατί αφήνετε αυτό το θέμα εκτεθειμένο. Η Ιρλανδία που έχει πάρει 7 φορές το διαγωνισμό. Έμεινε απ' έξω. Έμεινε απ' έξω. Αυτό τι λέει. Η Νορβηγία ήταν απ' έξω, η Ισλανδία ήταν απ' έξω, η Ολλανδία ήταν απ' έξω. Οπότε ποιες σκανδιναβικές χώρες υποστηρίζονται. Οι Ιταλοί έχουν αποσυρθεί για αυτούς τους λόγους μόνοι του. Ποιες χώρες υποστηρίζονται. Αυτό είναι το ερώτημα τώρα. Υποστηρίζεται πολύ. Αυτό δεν είναι κάτι που χρειάζεται. Να πούμε καλησπέρα και στον κύριο Βιτιάδη που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μια χαρά. Πώς ακούσατε εσείς την συνέντευξη τύπου τη χθεσινή του κ. Ρακιτζή, φοβερό το σαμποτάζ. Δεν θέλω να κρίνω τη συνέντευξη τύπου. Όχι, θέλω να κρίνετε τους λόγους όμως, της αποτυχίας μας. Πρέπει να σημάνω κάτι που δεν ελέγχθη. Παρακαλώ. Στη συνέντευξη τύπου και ευτυχώς που προβάλλετε και το βίντεο και μπορείτε να κάνετε ένα stop καρέ σε αυτό που θα σας πω τώρα. Ναι, ναι. Ο τραγουδιστής πάντα φοράει δύο ακουστικά. Και στο αριστερό και στο δεξί αυτή. Είναι στην κρίση του τραγουδιστή. Εάν θέλει να βγάλει το ένα ακουστικό για να ακούει την αίθουσα. Με το άλλο ακουστικό ακούει την ορχήστρα. Υπάρχουν τραγουδιστές οι οποίοι δεν θέλουν να ακούν την αίθουσα. Στην προκειμένη περίπτωση, εάν κάνετε ένα stop καρέ αυτή τη στιγμή στο κοντινό του, ναι. Θα δείτε ότι στο δεξί του αυτή φοράει ακουστικό. Ναι. Το άλλο το έχει κατεβάσει ισχυρό. Το βγαλέ για να ακούει την αίθουσα. Ναι, γιατί δεν μπορούσε. Έφυγε το ακουστικό από το αυτή και υπήρξαν οι παραφωνίες. Δεν κρίνω, επαναλαμβάνω, το λέω τον τελευταίο καιρό, τον κύριο Ρακιτζή εάν ερμήνευσε καλά ή λάθος το τραγούδι. Κρίνω αυτούς τους ανθρώπους που πέρασαν αυτό το τραγούδι για ένα τέτοιο φεστιβάλ. Το φεστιβάλ αυτό έχει ένα δικό του κόνσεπτ, έχει ένα δικό του ύφος και πρέπει να ακολουθούμε το ύφος του συγκεκριμένου φεστιβάλ. Δεν μπορεί να βγαίνει οποιοδήποτε να απορρίπτει τραγούδια, γιατί το επαναλαμβάνω και πάλι, του κυρίου Μπίγαλη και του κυρίου Καλλύρη
ήταν πιο αντιπροσωπευτικό για τους συγκεκριμένους. Ναι, ήταν μέσα στο κλίμα του φεστιβάλ. Τρίτο, όταν βγαίνει κάποιος να κάνει καταγγελίες, θα τις λέει ονομαστικά. Δεν θα λέει δηλαδή κρατικές πόρτες ήταν κλειστές, αλλά συγχρόνως να λέει ότι η κρατική τηλεόραση με υποστήριξε πολύ. Χαίρομαι για αυτό το στοπ καρέ. Αλλά εδώ. Το στρογγυλό γυρίστε το και πηγαίνετε το στο δεξί αυτή φορά, εδώ, ακουστικό λοιπόν, ή όχι. Ακριβώς λοιπόν εδώ βλέπουμε το ακουστικό, το ένα ακουστικό το λοιπόν διατηρείται. Στο δεξί αυτή φορά ακουστικό ναι ή όχι. Μεταφέρετε το στρογγυλό και θα δείτε ότι φοράει ακουστικό. Φοράει, στο ένα φαίνεται, είναι εμφανές. Φοράει στην κρίση του καλλιτέχνη. Θέλει να ακούει και την αίθουσα, θα βγάλει το ένα ακουστικό. Ο ίδιος λοιπόν ισχυρίστηκε ότι η αιτία που έβγαλε το ακουστικό... Δεν το είπε στη συνέντευξη τύπου. Δεν το είπε. Είπε απλώς ότι οι κρατικές πόρτες του παρέμειναν κλειστές, αλλά η κρατική τηλεόραση τον βοήθησε. Ναι. Στη μία περίπτωση λοιπόν αναφέρεται ως προς την Αθήνα, στις άλλες περιπτώσεις να πει τα συγκεκριμένα υπουργεία ή τους συγκεκριμένους κρατικούς φορείς. Μα όλοι αυτό περιμέναμε, ότι θα ακούσουμε κάτι λέει τέτοιο. Ότι η Σουηδία σαμποτάριζε την Ελλάδα. Την οργάνωση την ανέλαβαν πράγματι οι Σουηδοί. Και ρωτά, οι Σουηδοί τι θέση πήρανε. Πέμπτον. Τα τραγούδια που ήταν σωστά και ακούστηκαν σωστά και άρεσαν πήραν ψήφους. Mm-hmm. Μην δικαιολογούμε τα αδικαιολόγητα. Και ένα έκτο σοβαρό για μένα, επειδή το τραγούδι, το συγκεκριμένο τραγούδι, πήρε τη 17η θέση, η Επιτροπή που τον ψήφισε σιωπά. Εάν έπαιρνε όμως τη θέση των ΟΑΝ, σήμερα δεν θα είχατε καλεσμένους εμάς. Θα επιδιώκανε να ήταν... Τα άτομα της Επιτροπής για να θριαμβολογούν. Mm-hmm. Αυτά με ενοχλούν. Κύριε Βιντιάδη, θα ήθελα ένα λεπτό, συγγνώμη. Επειδή όλη η ιστορία ξεκίνησε από μία μεθόδευση που έγινε, όπως ισχυρίζεται ο κύριος Δακιτζής, προς την συμμετοχή των Σουηδών για το περιβόητο αυτό τραγούδι, που όπως ισχυρίζεται, όπως ισχυρίστηκαν κάποιοι, μοιάζει λίγο με το ρυθμό του τραγουδιού «Τα παιδιά των Πειραιά». Αυτό ήταν Πειραιά. Λοιπόν, να το ακούσουμε λίγο και να δούμε. Μπορούμε να κάνουμε τέτοια σύγκριση και είναι λόγος αυτός. Να δούμε λοιπόν το βίντεο αυτό. Μείνετε στη γραμμή και τα λέμε σε λιγάκι. Μάλιστα. Το παράθυρο μου στάγα ένα, δύο και τρία και τέσσερα φίλια που φτάνουν στο λιμάνι, ένα και δύο και τρία και τέσσερα πουλιά. Πως ήθελα να έχω ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά. Όσα θα μεγαλώσουν όλα να γίνουν γαρβάλες για χάρη του Πειραιά. Είναι το περιβόητο τραγούδι που μοιάζει τόσο πολύ για κάποιους με το γνωστό ελληνικό. Φυσικά δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια ομοιότητα. Σαφώς όχι. Σαφέστατα όχι. Μεγιακλή, να ρωτήσω κάτι. Τον κύριο Βιντιάδη, πιστεύετε ότι ήταν λάθος του κυρίου Ρακιτζή που έβγαλε το ένα ακουστικό και άκουγε την αίθουσα? Όχι, δεν καταλαβατε. Δεν είπα ότι έκανε λάθος ή σωστά. Είναι στην κρίση του καλλιτέχνη. Υπάρχουν δηλαδή. Καλλιτέχνες, ναι, μήπως μπερδεύει τους ήχους. Να είναι αποκλειστικά αφοσιωμένοι στον ήχο της ορχήστρας που έρχεται στο αυτή. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι θέλουν να ακούνε και το χώρο. Ναι, γιατί ήταν μια καινούργια αίθουσα που έγινε. Δεν είπα ότι είναι λάθος ή σωστό. Είναι στην κρίση του καλλιτέχνη. Κύριε Βιντιάδη, το θέμα δεν είναι αν ήταν σωστός ή λάθος ο ήχος. Είναι η αιτία που ο ήχος ήταν λάθος. Αυτό αναζητούμε αυτή τη στιγμή. Η αιτία λοιπόν ήταν η συνωμοσία της Σουηδίας εναντίον της συμμετοχής μας. Αυτό υπόθηκε χθες. Το ξέρετε όμως ότι και το τραγούδι που πήρε το πρώτο βραβείο είχε πρόβλημα στον ήχο στην αρχή. Γιατί δεν μιλάμε για αυτό το γεγονός? Όπως και τη Σουηδία, από ό,τι άκουσα. Και τη Σουηδία δεν έχει καμία σχέση το τραγούδι. Γιατί προφανώς κάποιοι δεν συνωμότησαν. Ή συνωμότησαν λιγότερο. Δεν υπάρχει συνωμοσία. Δηλαδή προς Θεού. Τώρα, όσο αναφορά που λένε ότι τα κράτη βοηθιώνται μεταξύ τους, που πιθανόν να συμβαίνει. Αλλά πώς? Δίνουν ψήφο 1, 2, 3 βαθμούς. Αν προσέξατε, το πρώτο βραβείο η Λετωνία ψήφισε τη Μάλτα με βαθμούς τεράστιους.
Και η Μάλτα αντίστοιχα ψήφισε τη Λετωνία. Τα τραγούδια που άρεσαν ψηφίστηκαν. Γιατί προσπαθούμε να δικαιολογούμε τα δικαιολόγητα? Αυτό το γεγονός με ενοπλεί αφάνταστα. Κύριε Ρακιτζή, δικαιολογούμε τα δικαιολόγητα. Ο κύριος Βιντιάδης είναι ένα πρόσωπο το οποίο ξέρει πάρα πολύ καλά τη δουλειά του και από τεχνικά ξέρει καλύτερα από όλους μας πολλά πράγματα. Πρέπει να σεβαστώ την δική του άποψη σε πάρα πολλά σημεία. Όμως είναι μια άλλη οπτική γωνία που βλέπει τα πράγματα και μια άλλη οπτική γωνία που βλέπω εγώ τα πράγματα. Το να είμαστε σε αντιπαράθεση δεν λέει τίποτα αυτό. Το ότι έβαλε το ακουστικό ο Μιχάλης, η αιτιολογία που γνωρίζω εγώ είναι ότι υπήρχε πρόβλημα στον ήχο. Στη συνέντευξη τύπου δήλωσε και είπε ότι ο ένας ακούγε τη φωνή του άλλου και ναι, πήγαινε ναι, λέγοντας κτλ. Από εκεί πέρα έγινε τρομακτικός πόλεμος από τους Σουηδούς, από ό,τι γνωρίζω παιδιά τα παιδιά. Είχαμε στην Εσθονία την ίδια μέρα πάρα πολλά δημοσιεύματα του τοπικού τύπου, έτσι, εναντίον των Σουηδών. Το ότι σαμποτάρισαν οι Σουηδοί τεχνικοί το ελληνικό τραγούδι δεν σημαίνει αυτό ότι μπορούν κάλλιστα να δώσουν το πρώτο βραβείο στους Σουηδούς. Έτσι, δεν ψηφίζουν οι τεχνικοί, ψηφίζουν οι υπόλοιπες χώρες. Ναι. Από εκεί πέρα λοιπόν όλα αυτά στέκονται και τα βλέπω εγώ πάρα πολύ σωστά που είπε ο Μιχάλης. Ναι. Και έτσι είναι τα πράγματα. Ωραία, να δούμε λοιπόν, τώρα και το άλλο θέμα. Από αυτό κοντά βλέπετε να συζητάμε πιο έτσι. Το ένα σκέλος λοιπόν ήταν το σαμποτάζ των Σουηδών. Το άλλο θέμα είναι οι κρατικοί φορείς που δεν βοήθησαν καθόλου τον κύριο Ρακιτζή. Δεν έχει κάνει κινήσει, όχι μόνο στον κύριο Ρακιτζή. Ποτέ η ΕΡΤ δεν έκανε κάποια κίνηση, ένα τραγούδι το οποίο πήγαινε στην Eurovision. Δεν έχουν τέτοιο θέμα τον κύριο Ρακιτζή. Και μετά στην επόμενη χρονιά που θα πάμε εμείς, πάλι θα έχουν το ίδιο πρόβλημα. Το πρόβλημα παραμένει πάντα ίδιο. Να σας πω κάτι. Τότε γιατί δεν έβγαινε ο κύριος Ρακιτζής πριν ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία, πριν βγει. Έκανε προσπάθειες ο ίδιος. Μα τι προσπάθειες, είπε, θα το πάω μέχρι το τέλος. Μια προσπάθεια που έκανε, η οποία είναι σημαντική. Δεν έπρεπε να βγει και να πει. Μια φορά παραιτήθηκε τη συμμετοχή. Διαφήμισε το τραγούδι μας στο MTV και βέβαια ήταν προσπάθεια από την πλευρά του Μιχάλη Ρακιτζή και την πλευρά της ΕΡΤ. Έτσι, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το είπε κανείς. Το θέμα όμως είναι ότι κανείς, το περίεργο είναι ότι κανείς δεν έχει βγει από την ΕΡΤ να σχολιάσει το όλο θέμα. Δηλαδή αυτό που είπε ο κύριος Ρακιτζής. Δεν σας κάνει εντύπωση αυτό? Ναι. Κύριε Βιντιάδη, να πω κάτι. Καταρχήν θα σας πω, κύριε Ρακιτζή, θα απαντήσω σε εσάς. Αλλά δεν έπρεπε. Σας εντυπωσιάζει το ότι κανείς δεν βγήκε από την ΕΡΤ? Θα έβγαινε εάν το ελληνικό τραγούδι έπαιρνε καλή θέση. Ναι, αλλά οι ευθύνες. Θα πρωταγωνιστούμε στην αποτυχία εντός εισαγωγικών, γιατί δεν μπορώ να την χαρακτηρίσω. Ναι, αλλά σήμερα δεν έχει, δεν είχαμε μία αντίδραση. Με τον κύριο Ρακιτζή πρέπει να συμφωνήσω στο εξής, και έχει απόλυτο δίκιο. Σε όλους τους εκδηλώσεις, επειδή έχω ζήσει δύο εκδηλώσεις της Eurovision, πράγματι ο καλλιτέχνης αγωνίζεται μόνος του. Δεν έχει βοήθεια, εδώ συμφωνώ με τον κύριο Ρακιτζή. Δηλαδή μπαίνουνε, τους υπάρχει, λένε, να σας πω κάτι κύριε Βιντιάδη, συγγνώμη. Ο κύριος Ρακιτζής, όπως και η One, ανήκουν στην ίδια δισκογραφική εταιρεία. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω το ότι τους βοήθησε η δισκογραφική εταιρεία και έχει την πείρα πολύ περισσότερο, ναι, Κύπρος, όσο μπορούσε. Η Κύπρος βοήθησε τους One. Τίποτα. Η εταιρεία βοήθησε μόνο τις αποστολές και αυτό πρέπει να κάνει εδώ στην Ελλάδα. Ναι, αλλά όχι, ήταν εκεί πέρα. Υπήρχαν αντιπρόσωποι της εταιρείας εκεί πέρα και υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι βοηθούσαν σε αυτά τα θέματα. Τα παιδιά η One κάνανε τρομακτικές προσπάθειες και βοήθησε με το τραγούδι πάρα πολύ. Καταπληκτικό τραγούδι. Δεν μιλάω για το τραγούδι, έτσι. Μην συγχυστούμε δηλαδή το θέμα αυτό. Λοιπόν, ο Γιώργος Στεφάνος είναι ένα παιδί που έχει ξαναπάει στο Eurovision, ξέρει τι σημαίνει Eurovision, ξέρει το πρόβλημα και το πάλεψε ωραία. Έτσι. Είχε τραγούδι, πήγε σε εκθέσεις. Για μένα έπρεπε να πάει και παραπάνω. Από την εκθέση. Εντάξει, το τίτλο. Να μείνουμε λίγο στα πρόσωπα. Ποιοι δεν στήριξαν τον Μιχάλη Ρακιτζή. Γιατί για μένα αυτό θα ήταν το ξεκαθάρισμα χθες του κύριου Ρακιτζή. Αυτό περιμέναμε όλοι. Να βγει και να δώσει ονόματα και να πει ο κύριος Στάδε, ο κύριος Δίνα δεν βοήθησε και για αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Ο κύριος Βιντιάδης που σας είπε και το λέω και εγώ για άλλη μια φορά και να τονίσουμε αυτό, ότι δεν υπάρχει βοήθεια από κανέναν, είναι μόνο στο καλλιτέχνη. Ναι, αλλά στο τέλος είπε ευχαριστώ την ΕΡΤ. Τι να πει. Αφού δεν είχε βοήθεια από κανέναν, δεν τα παράταγε στο κόσμο. Ωραία. Εγώ έτσι τα έκανα. Αν είναι τα πράγματα ότι είναι έτσι, δεν είναι κανένα. Δηλαδή με σαμποτάρουν οι Σουηδοί. Η ερώτηση είναι η εξή. Πίσω Τώρα κοιτάξτε, βρήκαμε τη Σουηδία εύκολη, τα φορτώσαμε τη Σουηδία. Αλλά πρέπει να πούμε και ένα συγγνώμη που επεμβαίνω σε ένα τεχνικό θέμα, σε ένα θέμα εδώ πέρα, το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Όταν πάει ένας καλλιτέχνης έξω, και τον ακολουθεί και ο ηχολήπτης του, αποκλείεται να μην έχει ηχολήπτη. Δηλαδή, όταν. Δεν γίνεται, αποκλείεται. Λοιπόν, αυτή ήταν η μόνη ερώτηση που μπορούσε, δεν μας άφησε να κάνουμε και κάποια ερώτηση. Αλλά υπάρχει σίγουρα δικός του άνθρωπος. Μα γιατί πήγε στην κυριολεκτική μα αυτή είναι η ερώτηση. Γιατί ξαφνικά να παράταγε και να βγει στην τηλεόραση στα μέσα
ενημέρωση και να πει κύριε δεν με βοηθάει αυτός και αυτός. Να τους κάνει όπως. Αυτό είναι η κάθε καλλιτέχνη τον ακολουθεί. Ένα ακολουθεί. Δεν γίνεται να μην μπορείς για ποιο λόγο έγινε και πώς έγινε και τι έγινε. Και αν ήταν το μικρό. Είναι ο ιερός συνεργάτης. Αν μπορούμε να το πούμε ενός συνεργάτης. Γελάει ο κόσμος που μας βλέπει τώρα εδώ πέρα. Επειδή πρέπει σήμερα ήμουν αποχρεωμένος να δίνω απαντήσεις σε ερωτήσεις που θέτονταν από διάφορους φίλους και ειδικούς ή και μη ειδικούς του χώρου. Να ρωτήσω κάτι. Έχετε μιλήσει με τον κύριο Ρακιτζή. Ένα λεπτό. Έχετε μιλήσει με τον κύριο Ρακιτζή πριν τη συνέντευξη τύπου. Έχετε μιλήσει μαζί του. Σας είχε πει τα ίδια πράγματα. Είπε κάτι λιγότερο ή κάτι περισσότερο. Δεν έχω δικαίωμα εγώ σε καμία περίπτωση να βγάλω αυτά που έχω συζητήσει μαζί του. Μήπως υπάρχει κάποιος άλλος λόγος που δεν... Όχι, ακούστε να σας πω. Δεν έχω δικαίωμα εγώ να βγάλω προς τα έξω κάτι παραπάνω από ό,τι είπατε. Εγώ ρώτησα ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Εάν υπήρχε ηχολήπτης δικός του... Εγώ από ό,τι γνωρίζω, όχι. Λοιπόν, και θέλω να σα πω το εξή. Γιατί μου κάνει εντύπωση, δηλαδή αποκλείεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν πω κάτι το οποίο είναι για μένα πολύ σοβαρό. Για μένα, συγγνώμη. Κάτι πολύ σοβαρό. Κάτι πολύ σοβαρό. Κοίτα, πέστε την ουσία ποια είναι. Δεν τον βοήθησαν, δεν θέλαν. Τα ίδια τα ακούμε κάθε μέρα πια. Αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα. Και εγώ ίδιο το ακούω. Αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα γιατί μέχρι τώρα αναγκάζομαι να δίνω απαντήσει σε ερωτήματα που τίθενται στο τραπέζι, σε κάθε τραπέζι που βρίσκομαι εγώ. Θέλω λοιπόν να πω κάτι το οποίο είναι σημαντικό και δεν έχει καταλάβει κανεί. Ο Μιχάλης Ρακιτζής έφτιαξε ένα τραγούδι το οποίο ήταν διαφορετικό και όπως ο κύριος Βιντιάδης υπάρχουν τραγούδια για την Eurovision και τραγούδια που δεν είναι για την Eurovision. Όμως τα τελευταία χρόνια η Eurovision έχει γυρίσει προς κλαμποειδή κατάσταση. Έχει κάνει ένα άνοιγμα στον ήχο της. Και ο Μιχάλης Ρακιτζής λοιπόν θέλησε να κάνει μια πρόταση διαφορετική. Έτσι. Αυτή λοιπόν η διαφορετική πρόταση ήταν ή του ύψους ή του βάθους. Εγώ λοιπόν θα πάω και θα πω αυτή τη στιγμή. Έτσι. Αυτό είναι διαφορετικό από αυτό που λέτε όμως. Διότι θα μπορούσε κάποιο να κοιτάξει στην συνέντευξη τύπου. Είναι τελείως διαφορετικό το τραγούδι. Είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ. Δηλαδή με ηλεκτρονικό ήχο. Αυτή τη στιγμή που ξέρετε πώς γίνεται η Eurovision. Έπρεπε για εμένα προσωπικά να πάρει την πρώτη θέση. Όμως το ηχητικό αποτέλεσμα που βγήκε έξω. Δεν βοηθάει το τραγούδι αυτό που είναι δύσκολο. Όπως και η Βέλγοι. Σίγουρα είναι δύσκολο. Και το τεχνικό αποτέλεσμα το οποίο είναι ναι. Το αποτέλεσμα του σαμποτάζ των σπιδών. Αυτό ακούσαμε. Και οι Βέλγοι είχαν ροκ τραγούδι το οποίο και αυτό είναι πολύ δύσκολο. Και έκανε και τις κολοτρύπες και τελείωσε αυτό. Αλκίνο, άρα. Ήταν σοβαρό αυτό. Είναι κάποιες διαφορετικές προτάσεις. Διαφορετικές προτάσεις. Γιατί τον νιώθω τον Αλκίνο. Δεν θέλησα να διακόψω κανέναν και πραγματικά παρακολούθησα. Με όλα αυτά που λένε όσα υπόθηκαν, είναι ο κύριος Βιντιάδης, ο Μεγακλής. Μεγακλή. Ναι, καλά, ναι. Καταρχήν θα ήθελα να σου πω το εξής. Εχθές μίλησα με κάτι φίλους μου Γερμανούς και μου θύμισαν ότι στο περσινό φεστιβάλ της Eurovision, ναι. Θα πω κάτι που έχει και μια σχέση και με σένα. Είχαν στα προκριματικά, πήγε να λάβει μέρος ένας Σκοπιανός που ζει στη Γερμανία και ο οποίος είχε κερδίσει το πρώτο Big Brother. Αυτός λοιπόν, ο οποίος έβγαλε ένα CD όπως και ο Πρόδρομος, και που πήγε πάρα πολύ καλά, μετά το καβάλισε και επειδή έδινε κάποιες συνεντεύξεις στυλ Ρακιτζή λίγο πριν πάει στην Eurovision, ότι εγώ θα σκίσω, θα κάνω, θα ράνω και τα ρέστα, δεν ξέρω αν είπε την ίδια φράση, θα το τρίψω στη μούρη κτλ. Στο στάδιο που γινόταν τα προκριματικά, έφαγε τέτοιο γιουχάρισμα που εξαφανίστηκε και σαν πρώην παίκτης και σαν τραγουδιστής και σαν υποψήφιος. Θέλω λοιπόν να πω Χριστίνα και πάνω και σε όλους ότι επιτέλους ας λάβουμε υπόψη μας και το τι λέει ο κόσμος. Ο κόσμος λοιπόν δεν μπορεί σε αυτό το διαγωνισμό κύριε Θοδωρή Ρακιτζή να συμμετάσχει δίκη televoting, ένα αμφισβητούμενο. Μα κόσμος δεν είναι εκεί. Τι κόσμος είναι, από τη μια είχαμε την ιστορία με... Αρκεί να είναι φτιαχτό ήταν, δηλαδή αυτό τώρα που έγινε τώρα, δηλαδή φτιαχτό. Δηλαδή, τι υπονοείς, ότι είναι φτιαχτό. Υπονοώ, Θοδωρή, ότι ο Μιχάλης Ρακιτζής, υπονοώ ότι χτες ο Μιχάλης Ρακιτζής, και αυτό θα ήθελα να το επισημάνω, τα έριξε όχι στους Σουηδούς, αλλά στην Ελλάδα. Διότι εδώ έχω σημειώσει, λέει ότι οι Έλληνες έκαναν τηλέφωνα ανώνυμα στην EBU, κατηγόρησαν τους Σουηδούς κλέφτες, οπότε εμείς οι Έλληνες λοιπόν που θέλαμε να τα βάλουμε με τον Μιχάλη Ρακιτζή, τα ρίξαμε στους Σουηδούς και οι Σουηδοί τον εκδικήθηκαν, εντάξει. Η ανάλυση πρέπει να ήταν αν έτσι ξέρετε. Οπότε, η ουσία είναι μία. Η απάντηση πήγαμε... Δεν υπάρχουν ισογονιμές καταγγελίες. Μία είναι η ουσία. Πήγαμε ξεβράκωτοι στα αγκούρια. Τελείωσε. Έτσι πήγαμε έξω. Τώρα τι θέλουμε να λέμε. Ότι το φταίει το μικρόφωνο που του πέσε ή δεν του πέσε ή το έβγαλε επίτηδες ή το αυτό.
Αυτά δικαιολογίες τώρα. Εγώ θα πάρουμε μερικά τεχνικά προβλήματα τα οποία είναι. Τώρα ψάχνουμε να δούμε πού θα πρόβλημα. Είναι το σαμποτάζ που έγινε για να μας προκύψει αυτό το τεχνικό πρόβλημα. Εγώ σας παίρνω και την άλλη περίπτωση. Πέρσι οι Αντίκ, οι οποίοι πήραν πάρα πολύ καλά. Το ξέρετε ότι είχα ακούσει ανθρώπους του χώρου οι οποίοι ενώ θα έπρεπε να τους μιμηθούν με ποια έννοια τις προσπάθειές τους το marketing research που δεν το γνωρίζει η Ελλάδα ποτέ τη ζητάει η αγορά και τη ζητάει το φεστιβάλ. Άρχισαν να τους κατηγορούν, να τους λασπολογούν, ακριβώς, να μεγάλο, τους λένε ότι είναι καλάμια έτσι, αντί να τους χειροκροτήσουν που δύο νέα παιδιά μέσα σε ένα ωραιότατο τραγούδι άρχισαν να λένε τι τραγούδι είναι αυτό, τι απαράδεκτο. Και μεγάλοι συνθέτες με βεβαιότητα βγήκαν μετά και τους αποκάλεσαν. Δύο μέλη της Επιτροπής που ψήφισαν φέτος κατηγορούσαν τους Αντίκ. Επομένως, όταν έχεις τέτοιο αποθυμένο, δεν ψηφίζεις σωστά. Γιατί αυτοί είχαν υποδομή και πήγαν από το εξωτερικό. Δεν ψηφίζεις σωστά έχεις τέτοια αποθυμένα. Αυτό είναι. Ποιος τίμησε τους Αντίκ Μεγακλή? Κανείς. Τους αποκαλούν τα παιδιά. Ένα δηλαδή παρτάκι έγινε σε ένα κλαμπ από έναν γνωστό δημοσιοσχετίστα. Ακριβώς. Και αυτό αποτυχημένο. Δεν θέλω να λέω ονόματα αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Πήγανε 10 άτομα. Και τους είχαν μπλέξει με το που ήρθαν και σε μια επίδειξη μόδας. Δήθεν ότι θα τραγουδούσαν για ένα φιλανθρωπικό σκοπό και τους είχαν κάνει έναν ήχο απέσιο. Ακριβώς. Ναι, τίποτα δεν έχει, τίποτα δεν έγινε. Αλλά τέλος πάντων το κοινό όμως τους αγάπησε και απέδειξε με την αγορά των δίσκων. Βλέπω ότι και τους νικητές και τους ηττημένους τους δέχεται ακριβώς ίδια. Έτσι, η υποδοχή είναι ακριβώς ίδια. Κυρία Ιακωβίδου, τη δική σας άποψη. Είμαστε Έλληνες. Πέρυσι κατηγορούσαν τους Αντίκ για τον ξένο στίχο που είχαν μισό-μισό. Εν τω μεταξύ, φέτος ακριβώς αυτό διαλέξανε. Και κανείς δεν είπε και τίποτα από ό,τι γνωρίζουμε. Όχι, όχι, υπήρξε μια διαμαρτυρία. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εσείς πιστεύετε ότι. Ο κύριος Ιατρόπουλος σε πάρα πολλά πάνελ τα οποία βγήκε ήταν κατηγορηματικός γι' αυτό ότι η ελληνική γλώσσα. Και πραγματικά υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Ναι, αλλά είναι ένα πρόβλημα έτσι, το οποίο δεν έχει λύση. Γιατί για τη μια μεριά θέλουμε τη δικιά μας γλώσσα και από την άλλη μεριά. Να αποφασίσουμε σαν. Ποια γραμμή θα ακολουθήσουμε. Ναι, ποια είναι η γραμμή μας, ναι. Δεν έχουμε πάρει τι απόφαση έχουμε εμείς. Ποια είναι η απόφασή μας, τι θα κάνουμε. Πέρα από τη γλώσσα, απλώς υπάρχει μια γλώσσα που πρέπει να τραγουδάει. Ναι, αλλά πρέπει όμως να ακολουθήσεις το ρεύμα της εποχής. Γιατί αυτή τη στιγμή όλες οι χώρες. Για το ρεύμα δεν έχουμε αποφασίσει. Όλα τη εποχή. Όλα πρόχειρα τα κάνουμε. Του πονταριού δουλειές. Κόντρα στο ρεύμα της εποχής μπορούμε να πάμε. Όσο μπορούμε. Εσάς πάντως σας έχει καλύψει η συνέντευξη τύπου η χθεσινή. Πρόκειτο το λύσαμε, πρόκειτο για ένα σαμποτάζ. Οι Σουηδοί δεν είχαν με τι να ασχοληθούν και επέλεξαν την Ελλάδα. Αυτά ο Μιχάλης. Κοιτάξτε, ξέρετε τι μου θυμίζει αυτό το φεστιβάλ. Όταν γίνεται πρωτάθλημα ποδοσφαίρου ή αθλητικά γεγονότα, μπάσκετ κτλ., θα έχετε προσέξει ότι πριν αρχίσει ο αγώνας, δύο παίκτες μας πονάνε τα γόνατά τους, ο άλλος έχει πρόβλημα στη μέση, ο άλλος έχει γρήπη. Πάντοτε προετοιμαζόμαστε να δικαιολογούμε την ήττα μας. Αυτό με εκνευρίζει. Αντί να προσπαθούμε να πράξουμε το καλύτερο, πριν καν μπούμε στην αρένα, δικαιολογούμε, δηλαδή μπαίνουμε με ητοπάθεια στον χώρο. Το καταλαβαίνετε. Δεν νομίζω ότι συνέβη κάτι τέτοιο στην περίπτωση του κ. Ρακιτζή. Ο κ. Ρακιτζή έφυγε με την υπόσχεση ότι θα επιστρέψει με το βραβείο. Και όχι μόνο με το βραβείο. Μα δεν γνωρίζουμε το άλλο το οποίο ίσως. Θα μας το έτρεπε και στα μούτρα κιόλα. Έτσι είπε. Έφυγε. Ακούστε με. Ναι, αλλά προσέξτε, έχω ζήσει δύο γεγονότα στο συγκεκριμένο φεστιβάλ. Ο κ. Ρακιτζή είμαι σίγουρο ότι ό,τι προσπάθειες έκανες δημοσιοσχετίστηκες, τις έπραξε μόνος του. Είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος 100% θα ακουσίσει. Να ολοκληρώσει ο Δημοσιογράφος. Να ολοκληρώσει και η διάθεση. Μα λέει πράγματα σοβαρά, να ολοκληρώσει. Είτε είναι υπέρ, είτε είναι κατά, δεν παίζει ρόλο. Να ολοκληρώσει. Ο Μιχάλης Ρακιτζής, σου θυμίζω κάτι. Συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά έχει μεγάλη σχέση με αυτό. Ο Μιχάλης Ρακιτζής, σου θυμίζω ότι τα τελευταία χρόνια στο καλλιτεχνικό χρηματιστήριο ήταν, όπως και να το κάνουμε, πεσμένος. Πού πεσμένος, σε παρακαλώ. 25 χρόνια καλλιτεχνικό ρεπορτάζ κάνουμε. Με το που επελέγει. Και ανήκε σε μια πολύ μεγάλη δισκογραφική εταιρεία, κύριε Ρακιτζή. Άγινο, δεν ξέρεις τι. Δεν ξέρεις, ξέρετε σε ποια εταιρεία ανήκε. Και θέλω να πω, κύριε Βιντιάδη, ότι και ο γνωστός παραγωγός και μέλος της εταιρείας του. Θέλω να τον πούμε. Που ήταν μαζί του. Μη λέμε λοιπόν ότι δεν στηρίχτηκε και η δισκογραφική εταιρεία του τον στήριξε. Όχι, όχι, όχι. Προσέξτε, πάρα πολύ. Εγώ, για να μην αφήνουμε κενά στον αέρα.
Είμαι σίγουρος ότι οι προσπάθειες που έκανε ο κύριος Ρακιτζής είναι σίγουρα από μόνος του. Είμαι τάκο ζήσει. Τι μόνος του, βρε Μεγακλή. Μισό λεπτό. Έχει εδώ αντιπροσωπεύει, θα σου κάνω ένα ερώτημα. Αντιπροσωπεύει την Ελλάδα. Αντιπροσωπεύει ένα κρατικό φορέα που λέγεται ΕΤ1. Που την πληρώνουμε εμείς. Προσέξτε αυτό που σας λέω. Δεν είναι μόνο ένας παραγωγός και μια εταιρεία. Μάλιστα, λοιπόν. Είναι και αυτή. Αλλά δεν είναι μόνο αυτή. Υπάρχει και κρατικός φορέας. Βεβαίως. Αντιπροσωπεύει την Ελλάδα και κρατικό κανάλι. Ωραία. Εδώ αλλά να τα πούμε... ψάξουμε αυτά τα πράγματα. Ναι, αλλά πρέπει να πούμε, να συμπληρώσω κιόλας, ότι μια δισκογραφική εταιρεία ασχολείται καθημερινά με αυτά τα θέματα. Ενώ ένας κρατικός φορέας είναι πολύ πιο περιορισμένες και είναι εσωτερική κατανάλωση. Δεν μπορούμε να δικαιολογούμε αυτά. Πρέπει να σας πω. Και πρέπει οι δημόσιες σχέσεις που έγιναν εκεί είναι για ένα κλειστό κύκλο. Ο κόσμος ψηφίζει από τις χώρες τους. Δηλαδή, τι δημόσια σχέση να κάνει στην εκεί στο marketing. Marketing. Μεγατρία. Η κυρία Φωτεινή Γιαννουλάτου, άκουσε σε παρακαλώ γιατί δεν γνωρίζει. Συγγνώμη, αλλά ήταν η μοναδική φορά φέτος που είχαν δικαίωμα να πάνε να παίξουν τα τραγούδια του παντού. Είχαν το δικαίωμα να μπουν σε οποιοδήποτε κλαμπ να κάνουν ό,τι θέλανε. Κοστίζει πραγματικά λεφτά να βάλει διαφήμιση στο Facebook. Όχι, το βάλαμε όμως. Αλλά δεν πήγε ούτε από την εταιρεία του, ούτε έτσι όπως πιστεύετε. Μπήκε πολύ διαφορετικά το τραγούδι. Δηλαδή, δεν είχε βάλει προσωπική του. Παράπονα από παντού, Μιχάλη. Συγγνώμη που διακόπτω. Εμείς πέρυσι μαζί με τον Μιχάλη, εγώ μαζί που οργάνωσα αυτή τη συναυλία, κάναμε 30 συναυλίες. Είχαμε από 5.000 έως 10.000 κόσμο σε όλη την Ελλάδα, από Κρήτη μέχρι Θράκη. Ο κ. Ζακίδη έχει το δικό του χρόνο. Δεν μπορεί να πει ο κ. Μουνιά ότι είναι πεσμένο σε χρηματιστήριο του. Σα ευχαριστήσω. Πρέπει να πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί με άλλο θέμα. Μπεσέλερ και πάλι μαζί, 3481 587 και 588 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Σήμερα λοιπόν ήρθε στο φως της δημοσιότητας μία απίστευτη καταγγελία. Αφορά στην ηγουμένη Θεονύμφη, η οποία έχει την μονή στο κοροπή. Σύμφωνα λοιπόν με τις καταγγελίες αυτές, η ηγουμένη έχει μία αγιογραφία, έχει κάνει αγιογραφία την κόρη της και υπάρχει και καταγγελία μοναχής μέσα στο μοναστήρι, σύμφωνα με την οποία η ηγουμένη δεν την αφήνει να φύγει. Το έχει μετανιώσει η κοπέλα, θέλει να επιστρέψει στην οικογένειά της και η ηγουμένη Θεονύμφη δεν της επιτρέπει να φύγει από το μοναστήρι. Θα δούμε λοιπόν τώρα την αλήθεια τι ακριβώς συμβαίνει στο αποκλειστικό ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει για μας ο συνάδελφος Βαγγέλης Γκούμας. Λίγο πιο δυνατά να μιλάτε. Αδελφή Θεοσκέπαστε. Παραμένετε εδώ με τη θέλησή σας ή η ηγουμένη σας κρατάει με τη βία? Όχι, ήρθα από τη θέλησή μου για εδώ και 6 χρόνια. Ναι. Τι ακριβώς δηλαδή, για ποιο λόγο ήρθατε εδώ? Ήρθα εδώ για να σώσω την ψυχή μου και επειδή είχαμε άλλη μία αδελφή και μου είπε πάρα πολύ ωραία λόγια για την γερόντισσα και είπε ότι είναι πάρα πολύ καλή και είναι πάρα πολύ πνευματική η γερόντισσα και ήρθα για να βρω κοντά της την Γαλήνη. Οι γονείς σας? Οι γονείς μου έχουν πεθάνει πρόσφατα. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι λένε ότι σας κρατάνε εδώ με το ζόρι και για ποιο λόγο το κάνουν? Δεν ξέρω να σας απαντήσω, απλώς αυτά που ξέρω ότι μετά ότι έχω χάσει τις γονείς μου και ειδικά τώρα τη μητέρα μου πρόσφατα, με πιάνει, παθαίνω κάτι, μία θλίψη μέσα μου που θέλω μόνο να κλάψω και να είμαι μόνη μου. Και εκείνη τη στιγμή πήγα στο πάρκο για να πάρω λίγο αέρα και ήρθαν οι αδελφές και μου λέει έλα καρδούλα μου, έλα μέσα, όλα θα περάσουν και δεν ξέρω τι και προσπαθούσαν να με... παρηγορήσουνε και ήταν κοντά μας μερικές γυναίκες επειδή έλεγα εγώ αφήστε με, θέλω να είμαι μόνη μου και μετά είπανε ότι εγώ θέλω να φύγω και με κρατάνε με το ζόρι. Μάλιστα. Αυτή λοιπόν είναι η αποκλειστική συνέντευξη που έχει δώσει η μοναχή στο συνάδελφο Βαγγέλη Γκούμα λίγο νωρίτερα. Όλες τις λεπτομέρειες για το θέμα αυτό, για αυτό το πολύ σοβαρό θέμα που έχει προκύψει σε λίγο εδώ στο Best Seller αποκλειστικά. Εν τω μεταξύ, να πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Να γυρίσουμε στα καθημερινά, στο Big Brother λοιπόν. Και στο μπαρ κοντά μου βρίσκεται η Τίνα. Yeah. Καλώς όρισες, Τίνα μου. Σας βρήκα. Είσαι καλά? Μια χαρά. Μπράβο. Όλα καλά από την ημέρα που βγήκες από το... Εσύ έμεινες και λίγο δηλαδή. Τι άποψη να έχεις? Όχι, εντάξει. Έχω κάποια άποψη. Ναι, το ξέρω. Αστειεύομαι. Αλλά θέλω να σου πω ότι έμεινες λιγότερο από όλα τα άλλα τα παιδιά. Έφυγες την πρώτη εβδομάδα κιόλας. Όχι, δεύτερη. Δεύτερη.
Τώρα πώς τα βλέπεις τα πράγματα μέσα, έχει αγριέψει λίγο το παιχνίδι. Απλά έχει γίνει πιο ανταγωνιστικό. Πάρα πολύ. Μην είσαι ευγενής στους χαρακτηρισμούς. Διώχνουν τα κορίτσια, θέλω να μάθω από μέσα. Και εμείς οι υπόλοιποι τι θα βλέπουμε. Διώχνουν όλα τα κορίτσια. Κάθε φορά που μπαίνει ένα κορίτσι σε αντιπαράθεση με ένα γόρι, φεύγει το κορίτσι. Τι συμβαίνει, εσύ τι σου λέγανε απ' έξω. Δεν μου λέγανε κάτι συγκεκριμένο. Εντάξει, όντως φεύγουν τα κορίτσια και στο πρώτο Big Brother πάλι φύγαν τα κορίτσια. Δεν ξέρω γιατί αυτό. Αυτή την εβδομάδα είναι... Μήπως οι γυναίκες ψηφίζουν περισσότερο, δηλαδή είναι πιο επιρρεπής η ψηφοφορία να πάρουν το κινητό ή το τηλέφωνο. Μπορεί. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν για αποχώρηση είναι ο Αλέξανδρος, η Αμαλία, το Ποτικάκι και ο Γιώργος. Και ο Γιώργος. Τα προγνωστικά τα δικά σου τι δείχνουν? Εγώ νομίζω ότι θα φύγει ο Γιώργος. Θα ευχόσουν όμως να φύγει ο Αλέξανδρος? Όχι. Υπήρχε κάποια σχέση διαφορετική μέσα στο σπίτι ανάμεσα σε εσένα και στον Αλέξανδρο? Απλά ο Αλέξανδρος είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Και αυτό που εκφράζεται, εκφράζει με έναν τρόπο πολύ ρομαντικό, πολύ διαφορετικό. Και δεν γίνεται τόσο πολύ πιστευτός. Είναι λίγο παράξενο. Γιατί όμως γίνεται? Γιατί όταν πολλοί και όλοι όσοι παίκτες έχουν μείνει μέσα πολύ περισσότερο καιρό από σένα, έχουν μία αμφιβολία μέσα τους. Τώρα είναι αμφιβολία ή το φοβούνται ότι θα κερδίσει τα 50 εκατομμύρια? Πιστεύω ότι ο Αλέξανδρος είναι πάρα πολύ κοντά στη νίκη για μένα. Και επειδή αυτό φαινόταν ότι ήταν πάρα πολύ ισχυρός αντίπαλος, ίσως γι' αυτό να είχε και τόσες πολλές κόντρες με τα παιδιά. Τώρα, μέσα σε όλα τα προβλήματα έχει προκύψει και κάτι άλλο. Κατηγορούν τα κορίτσια. Ναι. Αυτό ξεκίνησε το κακό, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι από το όσο παρακολουθώ το παιχνίδι, από τον Τζάκα, από τον Γιώργο Τριανταφυλλίδη και από τον πρόδρομο που μπήκανε μέσα στο παιχνίδι. Είπαν λοιπόν τα παιδιά ότι τα κορίτσια δεν κάνουν δουλειές, δεν μαγειρεύουν, δεν κάνουν τίποτα, έτσι ξεκουράζονται και έχουν τα αγόρια να τους τα φέρουν όλα έτοιμα. Εσύ έκανες δουλειές μέσα καθόλου? Έκανα δουλειές. Τα κορίτσια κάνανε? Και η Μαλία και τα παιδιά όλοι κάναμε δουλειές. Προφανώς κουράστηκαν όμως. Τώρα είναι λίγες και τις φροντίζουν, βέβαια. Απλά ο Γιώργος, επειδή είχε κάνει κάτι μάγειρας, κάτι τέτοιο, έπαιρνε από μόνος την πρωτοβουλία κάθε φορά και μαγείρευε. Οπότε όταν έχεις ένα φαγητό έτοιμο κάθε μέρα, γιατί να μαγειρεύεις? Συνήθεια. Το ξεκίνησε μια φορά ο Γιώργος και έγινε συνήθεια από εκεί. Πώς είδες εσύ την είσοδο των δύο παιδιών, των παικτών, των παλιών παικτών? Βασικά δεν το είδα, αλλά μου είπαν ότι μπήκανε μέσα τα παιδιά και χάρηκα πάρα πολύ γιατί ανέβηκε η ψυχολογία τους κάπως, γιατί είναι και οι δύο πάρα πολύ εύθυμοι, και ο Γιώργος και ο πρόδρομος, και δώσανε γενικά ένα άλλο, κάτι άλλο στο παιχνίδι, διαφορετικό. Και μου άρεσε αυτό, δηλαδή θα ήθελα να το είχα δει. Για αυτή την περιβόητη κλίκα που συζητάνε, η παρέα Ζωή, Πάνος, Μελίνα, αν δεν κάνω λάθος. Είδες πόσο καλά τα ξέρω. Δεν το συζητώ. Και από την άλλη, η Κλειό και τα υπόλοιπα παιδιά, όντως υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα? Στην αρχή υπήρχε, μετά σιγά σιγά. Τώρα κάνεις παρέα με τα παιδιά, τα βλέπεις καθόλου? Με όλα τα παιδιά, ναι. Εδώ γίνεται, σφάζονται κάθε μέρα. Όχι, δεν έχω να χωρίσω τίποτα με τα παιδιά. Περνάμε πάρα πολύ καλά. Εσύ όχι, βέβαια, μεταξύ του. Έχεις βγει έξω. Όταν σε πλησιάζουν, τι συνήθως σε ρωτάνε? Δηλαδή, ο κόσμος, δηλαδή, σε έναν γκάλο πάτυπο που έχεις κάνει. Δηλαδή, από τον κόσμο. Πώς ένιωσα που μπήκα από το κοινό, αν χάρηκα, πώς ήταν γενικά η εμπειρία εκεί πέρα, που υπήρχαν μικρόφωνα, που δεν υπήρχαν, πόσο ωραίος είναι ο κόσμος από κοντά, τέτοια πράγματα. Εσύ άρχισε να συνηθίσεις και χωρίς μικρόφωνο, διάβασα τη συνέντευξή σου. Ναι. Ήθελες παντού μια κάμερα να σε ακολουθεί? Με κυνηγάει ακόμα. Ναι, είδες τι γίνεται. Ξεχνιώσουν κάποια στιγμή ότι φοράς μικρόφωνο? Από την αρχή, μόλις μπήκα στο σπίτι, είδα τις κάμερες όλα αυτά και λέω ότι πρέπει να πω ότι δεν υπάρχουν κάμερες, δεν υπάρχουν μικρόφωνα για να νιώθω καλά. Γιατί νιώθεις κάπως παράξενα στην αρχή, ότι ό,τι λες ακούει όλη η Ελλάδα, και λέω τώρα το ξεχνάς αυτό. Την είσοδο του παιδιού της Φραντζέσκας πώς την είδες εσύ? Μου άρεσε που είδα το παιδάκι της, γιατί πάντα μιλάγε γι' αυτό και της έλειπε. Και νομίζω ότι ήταν πολύ τρυφερή η όλη φάση. Πιστεύεις ότι όμως είναι ένα... Ο κ. Δραβίγας δεν συμφωνεί. Δεν της έλειπε. Εγώ λόγω έχω και βλέπω, παρακολουθώ την κυρία, το έχει παρακολουθώ, για να ενημερώνομαι, αλλά ποτέ δεν λέει για το παιδί της. Εγώ ξαφνικά έμαθα για το παιδί σου, όταν το βάλε μέσα. Λέει όμως όχι, το αγαπάει και λέει, φωτογραφίες γεμάτες. Όχι, το λένε ο Αλέξανδρος που έχει παιδί. Το μάθαμε εκ των υστέρων. Ο Αλέξανδρος, αυτό ήθελα να ρωτήσω λίγο. Τι, εσύ ήξερες ότι ο Αλέξανδρος είχε παιδί? Μας είχε δείχνει και φωτογραφίες. Όλο μιλάει και το Αλέξανδρος. Το βάλαμε ότι μιλάει. Γι' αυτό δεν μιλάει ποτέ για το παιδί της. Η Χριστίνα θα την βάλεις καθόλου? Τι λες, δεν την κουβέντα καθόλου έτσι που. Την έβαλες δίπλα σου, αλλά δεν την βλέπω να. Την κρατάω για μένα, ναι. Μ' αρέσει που μπήκαν οι επιθεωρητές. Η Τσάκα και πώς ήταν τον άλλο, ο πρόδρομος, για να κάνουν έλεγχο να δουν, να ανακαλύψουν ότι είναι ντεμπέλα, λέει η Φραντζέσκα. Οι άλλες ότι δεν δουλεύουν. Τόσο καιρό δεν το βλέπανε, μπήκανε ο Τσάκα και ο πρόδρομος και το ανακαλύψαν το θέμα. Ναι, αλλά
Εγώ θέλω να κάνω πολλές ερωτήσεις. Ωραία. Θα τις κάνεις όμως όπως... σε λίγο. Θα τις κάνεις σε θέλεις... λίγο. Θα τις κάνεις σε λίγο. Άκουσε με. Ξέρω που σου λέω. Θα τις κάνεις σε λίγο γιατί θέλω να θα επανέλθουμε στο θέμα του Big Brother. Να πάμε σε ένα θέμα που είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρό. Το τελευταίο καιρό έχουν ακουστεί πάρα πάρα πολλά για τον Νίκο Κουρκούλη. Καθημερινά σχεδόν διαβάζουμε στον τύπο διάφορα. Ότι είναι πάρα πολύ άρρωστος. Αφορμή ήταν το ότι έφυγε εσπευμένα από το κέντρο στο οποίο τραγουδούσε ξεκίνησε πριν από κάποιους μήνες. Σταμάτησε λοιπόν τις εμφανίσεις και έκτοτε κανένας δεν έχει ξανακούσει για τον Νίκο. Λέγονται πάρα πολλά. Λένε ότι η κατάσταση είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρή. Καθημερινώς διαβάζουμε δημοσιεύματα στον τύπο που δεν είναι και τόσο καλά τα πράγματα. Το κακό είναι ότι δεν έχει βγει μέχρι σήμερα κάποιος να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει. Και πραγματικά ανησυχούμε γιατί τον αγαπούμε τον Νίκο, είναι ένας εξαιρετικός τραγουδιστής και ένα πάρα πολύ καλό παιδί και αυτό το λένε όλοι. Όλοι, από όλους αυτό έχουμε ακούσει, ότι είναι ένα πάρα πάρα πολύ καλό παιδί. Και είναι κρίμα να μην ενημερωνόμαστε και να ανησυχούμε με όλα αυτά τα δημοσιεύματα που διαβάζουμε κάθε μέρα για την υγεία του. Κάποιοι λένε ότι είναι καλά, αλλά ότι ακολουθεί μια θεραπεία. Κάποιοι λένε ότι δεν είναι καλά και ότι χρειάζεται να φύγει, να νοσηλευτεί άμεσα στο εξωτερικό και μάλιστα στην Αμερική για μια πολύ σοβαρή, για μια σοβαρότατη χειρουργική επέμβαση. Εμείς ζητούμε την αλήθεια. Αυτό είναι μόνο. Να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει, τι γίνεται. Νομίζω ότι μπορούμε να παρακολουθήσουμε λοιπόν ένα σχετικό ρεπορτάζ. Τι ακριβώς συμβαίνει με τον Νίκο Κουρκούλη. Επιβεβαιώνει διαψεύδοντας ο στενός φίλος και συνεργάτης του Νίκου Κουρκούλη Στράτος Σέρας ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής αντιμετωπίζει αυτόν τον καιρό σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ο κύριος Σέρας δήλωσε σήμερα στο περιοδικό λοιπόν ότι ο Νίκος Κουρκούλης είναι μια χαρά, κάνει μάλιστα διακοπές στο Ιόνιο, ωστόσο θα χρειαστεί να υποβληθεί σύντομα σε εγχείρηση στην Αμερική. Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής, ο δημοφιλής τραγουδιστής θα εισαχθεί στα μέσα Ιουνίου στο νοσοκομείο Memorial της Νέας Υόρκης. Εμείς επικοινωνήσαμε με τον πατέρα του Νίκου, ο οποίος ήταν εξοργισμένος με όλα αυτά που γράφονται καθημερινώς. Ήταν μια οργισμένη αντίδραση. Να ακούσουμε τι μας είπε. Να πείστε τον Νίκο ήσυχο. Είναι δόξα τω Θεώ, είναι πολύ καλά. Πάρα πολλοί μας πήραν τηλέφωνο και μας παίρνουν συνέχεια τηλέφωνο. Ο Νίκος δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα με την υγεία του. Εσείς διαψεύδετε όλα αυτά που λέγονται, έτσι δεν είναι? Νίκος δεν έχει τίποτα, είπαμε. Νίκος δεν έχει τίποτα και αυτό ευχόμαστε μέσα από την ψυχή μας όλοι. Ό,τι και αν συμβαίνει να είναι περαστικό για τον Νίκο και πολύ σύντομα να τον απολαύσουμε στις πίστες, να πάμε να τον ακούσουμε, να είναι πολύ καλά και εσείς να είστε πολύ καλά και να ηρεμήσετε λίγο. Σας έχουμε συγχύσει λίγο. Να επιστρέψουμε λοιπόν στο θέμα μας. Πού σε είχα αφήσει πάνω από κάτι να ρωτήσει. Ναι, ήθελε να ρωτήσει. Τη Χριστίνα ρώτησε, έτσι να βάλω μια τάξη. Ρώτησε, Χριστίνα. Προηγούνται οι κυρίες. Έτσι, μπράβο. Χριστίνα, θα έμπαινες εσύ στο παιχνίδι, στο Big Brother? Μήπως σου είχε γίνει πρόταση? Όχι, δεν μου έχει γίνει πρόταση. Έχει μείνει ένας μεγάλος δώρος όσον αφορά το ότι θα μπουν κάποιοι επώνυμοι μέσα στο Big Brother. Ή αν δεν σου έχουν κάνει πρόταση, εσύ θα πήγαινες? Δεν έχω κάποιο λόγο για να πάω στο Big Brother. Δηλαδή, δεν είμαι εναντίον των παιδιών. Κάποια παιδιά μπορεί να χρειάζονται τη δημοσιότητα, οπότε αυτός είναι ένας τρόπος να την αποκτήσουν. Εγώ σε αυτή τη στιγμή δεν το χρειάζομαι. Όχι. Αν το βλέπεις σαν πρόκληση. Πρόκληση από ποια άποψη? Αν σε ζητούσε η παραγωγή, θα πήγαινες? Δεν θα μου προσφέρει τίποτα. Οπότε... Αν το έκανες για κάποιο φιλανθρωπικό σκοπό, δηλαδή αν ήταν ότι άλλο, αν το υπήρχε ένας κοινωνικό... λόγος συγκεκριμένος που θα ήθελες να το κάνεις, αν το έκανες, αν το έπαιρνες την απόφαση. Σίγουρα, άμα το έκανα για κάτι, άμα το χρειαζόμουν σε κάτι, άμα με βοηθούσε σε κάτι, θα το έκανα. Δηλαδή δεν είμαι κατά των παιδιών που πηγαίνουν. Και βγαίνει όλος ο κόσμος και τους κατηγορεί, τους βρίζει. Ίσα-ίσα καλά κάνουν τα παιδιά και οι γείτονές μας ασχολούνται με τον Big Brother και τον Bar και αφήνουν εμάς λίγο ήσυχους τους υπόλοιπους, γιατί υπάρχει γενικώς μια τάση στην Ελλάδα να παρακολουθούμε τους άλλους. Και περνάνε και ωραία μηνύματα. Πώς αναρμπέρεις την Αγελάδα,
Γιατί δεν είναι αυτό. Βέβαια, είναι έχει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα πια ο Βικράτερ. Διότι ο πρώτο δεν ήταν έτσι. Πώ θα πηγαίνει για ψάρεμα που στέλνανε το Λορέντζο να πει ψάρια. Πώ θα καθαρίζει τα ψάρια. Έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα λοιπόν πια. Αυτά τα παιχνίδια δεν είναι μόνο κουτσομπολιό. Σπουδαία μηνύματα για την νεολαία μα. Όχι, εγώ έχω ξαναπεί ότι. Πόσα τρώει η Φραντζέσκα για να γίνει ντουλάπα. Όχι, μην το λέτε τώρα. Ξέρετε τι είναι να είσαι κλεισμένο σε ένα χώρο. Τι? Χαρά στο κουράγιο του. Θέλει να περάσει σαν το χέρι. Κι άλλε κοπέλε περάσει, αλλά δεν ήταν αυτό το χάλι. Δεν ξέρω τι να θα μα πει. Όσο έμενε σε αυτό το χάλι. Εγώ έχω ακούσει για τη Φραντζέσκα ότι είναι πολύ επιθυμητή από κάποιου άλλου. Είναι θεραπεία. Ξάπλα εκεί πέρα βλέπουμε. Είναι εκνευριστικό. Είναι εκνευριστικό. Η Χριστίνα δεν πειράζει μια κοπέλα να έχει παραπάνω κιλά. Μπορεί να είναι πολύ επιθυμητή. Πε τα Χριστίνα, παιδί μου. Πε τα Χριστίνα, παιδί μου. Κληρονομιά τα κιλά. Τα πήρα από την Ξάπλα και την Τεμπελιά. Δεν πάει από εδώ μέχρι εκεί. Πάντως εγώ έχω ξαναπεί ότι... Χώρετε, έκανε πολλά πράγματα. Νομίζω ότι οι εργασίες που σας βάζουν μέσα και τα... Γιατί μέσα εκεί. Οι διαγωνισμοί δεν σας αφήνουν. Έχουν ενδιαφέρον, όχι. Και μάλιστα τους έχουμε δει τα κορίτσια και όλα τα παιδιά να τους φεύγει γλώσσα. Αυτό είναι το παρελθόν της με το παιδί. Εκείνο δεν το λέμε πάλι γιατί το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Όχι, να μην αν, το πούμε. Εγώ έχω ξαναπεί ότι αν μεταδίδονται αυτά τα big brothers, να το πούμε με μια λέξη, κάποια προχωρημένη ώρα, αργά, ώστε να μην το βλέπουν παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο και ίσως είναι επιρρεπή στο να δέχονται αρνητικά μηνύματα, νομίζω ότι στους ενήλικες δεν μπορεί να τους επηρεάσει. Σίγουρα, εγώ δεν θα ήθελα, ας πούμε, το παιδί μου 13 χρονών ή 10 χρονών να πάρει μηνύματα από τέτοια πράγματα. Δεν συμφέρει όμως, γιατί η τηλεοπτική ζώνη απαιτεί να είναι εκείνη την ώρα για τις διαφημίσεις. Τι να τη λες εσύ. Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν και διαφημίσεις, υπάρχουν και άλλα πράγματα που βλέπουμε καθημερινά, τα οποία μπορεί να δει ένα παιδάκι και να πει «Μαμά, μπαμπά, τι είναι αυτό?». Δηλαδή, δεν νομίζω δηλαδή, ότι από τον Big Brother παίρνει ο κόσμος όλα τα αρνητικά μηνύματα. Υπάρχουν και από αλλού. Εντάξει, θεωρητικώς αυτό που υποστηρίζουν μερικοί είναι ότι το παιδί ταυτίζεται με τον παίκτη του Big Brother. Ναι, αλλά δεν υπάρχει, όπως ο κ. Ραβίκας είναι και πρόεδρος του αντιναρκωτικού αγώνα, αν μη τι άλλο, κάποια. Ένα μήνυμα για τα ναρκωτικά δεν άκουσα σε κανένα εκπομπή, ούτε στη μία ούτε στην άλλη. Αντιθέτω, δεν βλέπετε τουλάχιστον δεν καλύτερα να έχουν πρόεδρο του κ. Ραβίκα. Στρίβουμε τσιγάρα και το θέμα του, ξέρετε, το στρίψιμο του τσιγάριου δεν είναι μόνο ότι μπορεί να έχει ένα απλό καπνό. Έτσι είχα συγκλείδε στρίβουμε. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Να πούμε καλησπέρα στον κύριο Μελά. Καλησπέρα, κύριε Μελά. Ναι, καλησπέρα, κύριε. Είστε καλά? Καλά, μια χαρά. Εδώ λένε τη Φραντζέσκα ότι δεν κάνει δουλειές, την κατηγορούν. Ότι δεν είναι νοικοκυρά, δεν είναι νοικοκυροκόριτσο. Πρέπει να γελάω τώρα. Έτσι. Ρωτήστε με τι θέλετε. Έτσι, πέστε μου, είναι νοικοκυρά η Φραντζέσκα, κάνει δουλειές? Βεβαίως κάνει δουλειές. Γιατί λοιπόν βγαίνει ο Γιώργος ο Τριανταφυλλίδης, ο Τσάκας και λέει ότι δεν κάνει τίποτα και όλη μέρα κάθεται? Για τον Γιώργο Τριανταφυλλίδη είναι η Φραντζέσκα. Λέει συνέχεια, λέει λοιπόν τώρα, ακούστε με, λέει λοιπόν ο Τσάκας, ο Γιώργος ο Τριανταφυλλίδης, ότι η Φραντζέσκα δεν κάνει δουλειές, δεν κάνει τίποτα, όλη μέρα κάθεται. Και διαβάζω σήμερα λοιπόν ένα δημοσίευμα στην εφημερίδα που λέτε εσείς ότι δεν θα τολμήσουν να πατήσουν και ο Τσάκας και ο πρόδρομος το πόδι του στην Κύπρο. Γιατί είπαν κάποια πράγματα άσχημα για τη μικρή. Γιατί? Το λοιπόν, κύριε Λαμπρή, έτσι να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, αν με επιτρέπετε ο χρόνος. Βεβαίως, βεβαίως. Ο κάθε άνθρωπος δικαιούται να έχει άποψη για τον κάθε συνάνθρωπο. Αλλά να έχει τον ανδρισμό μπροστά και να συζητά μαζί του. Και να λέει, κοίταξε, φίλε μου, δεν σε γουστάρω γι' αυτό ή δεν κάνει εκείνο. Όμως, το να δείξει κάποιο άλλο πρόσωπο και μετά να ειρωνεύεσαι οικογενειακά ή προσωπικά πράγματα, νομίζω είναι ανέντιμο. Πηγαίνανε κρυφά δηλαδή και σχολιάζανε την Φραντζέσκα. Ο μέσος Έλληνας τηλεθεατής αυτό εισπράξε τηλεοπτικά και αυτό είναι. Ο κύριος Τσάκας δικαιούται να έχει το δικό του τρόπο σκέψης, αλλά αντί σαν καλεσμένος στο σπίτι εκεί πέρα, εγώ νομίζω και αν μπορώ να θεωρήσω τον εαυτό μου μέσω τηλεθεατή, ο κόσμος είδε τι αποτελεί αυτό το πράγμα, ότι ο ίδιος νόμισε ότι είναι επικοινωνίας, δεν ξέρω εγώ, είναι και μισογύρι, αναστάτωσε τα παιδιά και το κυριότερο η προστιχία μόνο δεν αποφύσουν. Ποιος νομιμοποιεί τον κύριο Τσάκα να ειρωνεύεται και να λέει η Φραντζέσκα έχει υπηρέτες και κακομαθημένη και αυτή να βάφεται και όλα αυτά. Αντιστάλλαγε μπροστά τη. Ναι. Εγώ θα το θα ήταν διαφορετικά. Ο κύριος Δαραβίκας που είναι κοντά Μελά, μας δεν έχει διαφορετική τσάκα, άποψη. Θα βλέπουμε ένα εδώ. Λεπτάκι, μείνετε στη γραμμή μας κύριε Μελά, θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί, μείνετε μαζί μας. Σε δύο λεπτά και πάλι μαζί.
Bestseller και πάλι κοντά σας λοιπόν. Τι να πήρες μια πρώτη γεύση, λίγο θα έχουμε πάλι και τον κύριο Μελά στο τηλέφωνο να συζητήσουμε. Ένα λεπτό, να καλωσορίσουμε τον κύριο Δημήτρη Καρατζιά, που μόλις ήρθε, αδερφό του Κώστα. Καλώς όρισες, Δημήτρη. Καλώς σας βρήκα. Ο Κώστας, όλα καλά? Όλα καλά. Και αυτός στενοχωρημένος. Εσύ τη γλίτωσες, πρόλαβες, έφαγες. Ο Κώστας, όχι. Εντάξει, μια χαρά είναι. Αφού έκανε παράπονα, έλεγε ότι έχει παράπονα με τα παράπονα. Λίγα όμως. Έχει αγριέψει το παιχνίδι μέσα? Όχι, δεν νομίζω. Όχι. Πάντως πέρασε στιγμές πάρα πολύ έντονες, τον είδαμε να σχεδόν να κλαίει. Μπλέχτηκε σε μία, μπορούμε να πούμε, όχι ερωτική ιστορία, στο ένα ερωτικό κάλεσμα από τη μία μεριά και σε μία σχέση η οποία υπάρχει έξω και συνήθως σε χώρους κλειστούς αρχίζει και αναπτύσσεται μία σχέση. Εντάξει, είναι όλα υπερβολικά. Είναι ανθρώπινο βέβαια όμως. Τα βλέπουν όλα υπερβολικά, είναι τώρα τόσο καιρό μέσα, οπότε είναι λογικά όλα αυτά. Μάλιστα. Να συμβούν. Φυσικά θα ήταν να μην συμβαίνουν. Εσύ που ξέρεις τον αδελφό σου καλύτερα, πιστεύεις ότι αντέχει σε τέτοια πίεση? Γιατί βλέπουμε ότι πλέον έχουν αρχίσει τα πράγματα και έχει πέρα πολλά τα άλλα. Τώρα και να μην αντέχει, θα αντέξει. Είναι τεμπέλα. Μήπως ξέρεις κάτι περισσότερο από εμάς και περνάει καλά? Φοβερή ερώτηση εδώ πέρα. Είναι τεμπέλα, Φρατσέσκα, πρέπει να το λύσουμε αυτό. Εγώ δεν θεωρώ τεμπέλα. Δεν τη θεωρώ τεμπέλα. Όχι. Και μόνο που ήταν η ψυχή του σπιτιού, με τα αστεία τη, με όλα αυτά, δεν τη θεωρώ τεμπέλα. Αυτό δεν είναι. Το καινούριο σλόγγαν. Κάνει άλλα πράγματα. Το καινούριο σλόγγαν. Φιλούθια. Όλη η Ελλάδα λέει φιλούθια. Το φιλούθια έχει γίνει. Ο Αλουνού, τι λες τώρα που λέει. Τι λες τώρα, το Λορέντζο. Το θέμα είναι αυτό τώρα, ότι το να κάνεις πλάκα, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είσαι και τεμπέλα. Όχι, απλά θέλω να πω ότι έχει πράγματα να βγάλει η Φραντζέσκα και έκανε και δουλειές. Δηλαδή... Αυτό είναι το ζητούμενο. Έκανε δουλειές. Κύριε Μελά, μας ακούτε τώρα? Τώρα δεν ακούω, ναι. Ωραία, ωραία. Είχατε αφήσει μία κουβέντα στη μέση με τον κύριο Δαραβίγκα πριν. Λέμε λοιπόν ότι κατηγορήθηκε από τον Γιώργο. Με τον κύριο Δραβίγκα είχε παρέμβει στην κουβέντα μας πριν από λίγο, είναι εδώ δίπλα μου. Είχαμε πει λοιπόν ότι ο κύριος Τριανταφυλλίδης. Θα μιλήσουμε μαζί. Ο κύριος Τριανταφυλλίδης λοιπόν κατηγόρησε τη Φραντσέσκα ότι δεν κάνει δουλειές όπως και τα άλλα κορίτσια. Και αυτό σας κακοφάνηκε πάρα πολύ. Με τον τρόπο που έγινε. Δηλαδή δεν το είπανε σε εκείνην απευθείας, απλώς κάνανε ένα πηγαδάκι μεταξύ τους ο πρόδρομος και ο Τσάκας και άρχισαν να κατηγορούν τη Φραντσέσκα. Ότι είναι τεμπέλα λέγανε, ότι δεν κάνει τίποτα. Διάβαζα κάπου ότι οι άλλοι ήταν έξω και άρμεγαν, έκαναν όλες αυτές τις δραστηριότητες που έπρεπε να κάνουν, που είναι το παιχνίδι τέλος πάντων. Και εκείνη ήταν μέσα ξαπλωμένη με τις κρέμες της. Την έχετε καλομαθημένη. Την έχετε καλομαθημένη. Είναι ο κύριος, δεν γνωρίζω. Πέστε μου ποια ιδιότητα, δεν γνωρίζω ποιος. Είμαι ο Πατριάρχης που με αποκαλείτε. Ορίστε. Ο Πατριάρχης που με λέτε. Κυρία Αμπύρη. Δεν θέλω να μιλήσω με τον κύριο. Και γι' αυτό αποσύρω. Θα μιλάτε μαζί μου. Θα μιλάτε μαζί μου λοιπόν. Οι δυο μας θα μιλήσουμε. Σας παρακαλώ. Κύριε Μελά, θα μιλήσουμε. Δεν έχετε τα ακούσια, κύριε, να μιλήσετε μαζί μου. Κύριε Τριανταφυλλίδη. Είναι ένα λεπτάκι. Ένα λεπτάκι, κύριε Μελά. Αφήστε με λίγο να σας πω. Το θάρρος και την τόλμη να μιλάτε μαζί μου. Κύριε Μελά, ακούστε με. Εμένα θα ακούσετε. Κύριε Μελά, ακούστε μένα. Ξέρετε ότι έχω δίκιο, γι' αυτό το κλείνετε το τηλέφωνο. Κύριε Μελά, δεν θα μιλήσετε με τον κύριο Δραβίκα, θα μιλήσετε μαζί μου και θα μιλήσετε και με τον Δημήτρη τον Καρατζιά, είναι αδελφός του Κώστα. Και ο Κώστας είναι μέσα στο παιχνίδι ακόμα. Κύριε Μελά. Με τον Δημήτρη δεν έχετε παράπονο, δεν σας έχει στεναχωρήσει. Ούτε με τον κύριο Τριανταφυλλίδη, αλλά θα είμαι στην Αθήνα να φτιάξει μια εκπομπή να είμαι. Γιατί δεν ήρθατε στην Αθήνα που είχατε πει στον κύριο Λιάγκα που σας περιμέναμε? Κάνατε πίσω, Για ελάτε εδώ στην Αθήνα να τα πούμε τέτα τέτ, να δούμε τι θα μας πείτε από κοντά. Ελάτε, εγώ σας περίμενα. Γιατί... Όπως είπατε, να τα πούμε δημόσια. Γιατί έχετε δημιουργηθεί αυτό το πρόβλημα? Γιατί είναι ανθρώπους που δεν ανέχονται διαφορετική. Τι διαφορετική, εγώ το συζητάω το θέμα. Διάλογο κάνουμε. Διάλογο κάνουμε. Δεν σας είπα. Δεν είναι διάλογο, κύριε, που κάνετε. Γιατί είναι αυταρχισμός που θέλετε. Ο λάθος κάνετε. Ελάτε να τα συζητήσουμε από κοντά. Και θα δείτε ότι και εγώ έχω δίκιο και εσείς μπορεί να έχετε δίκιο. Όχι, εφόσον ξέρετε... δεν έχετε διαφορετική άποψη, κύριε. Εσείς είστε πατέρας και εγώ είμαι πατέρας. Και εγώ έχω κόρη 23 ετών και εσείς έχετε κόρη. Αλλά δεν είναι ο τρόπος συμπεριφοράς αυτός να παρατάει το παιδί της και να έρχεται εδώ να γίνει στάρ. Θέλω να τα ξανακούσετε πάλι, φέρετε. Και ένα λεπτό, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτό που θέλω να πω, κύριε Μελά, ακούστε με λιγάκι. Ακούστε με λίγο. Η Φραντσέσκα, καλώς κακώς, βρίσκεται στο σπίτι τώρα και όπως και να έχει το πράγμα, απασχολεί τη δημοσιότητα, ό,τι και να κάνει. Άλλωστε το ήξερε, κανόνας του παιχνιδιού είναι. Βρίσκεται εκεί, οφείλει, λοιπόν, πρέπει να κριθεί κάποιες φορές. Αυστηρότερα, υπάρχουν άνθρωποι που τη στηρίζουν και έχει φτάσει κοντά στην τελική ευθεία τώρα. Πλησιάζει στο έπαθλο. Και αυτό παίζει ρόλο, έτσι δεν είναι? Άρα σημαίνει ότι πολλοί κόσμος την συμπαθεί, πολλοί κόσμος τη στηρίζει.
Δεν είναι υποψήφια για αποχώρηση ακόμα. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να είστε τόσο εκρηκτικός και επιθετικός αυτά που... Κάποιοι έχουν μια γνώμη διαφορετική, αυτό δεν είναι κακό όμως. Μα για ποιο λέτε τώρα κύριε Λαμπρή, για τον κύριο Τριανταφυλλή, είναι δικαίωμα του να έχει γνώμη, αλλά έχω και εγώ δικαίωμα να έχω γνώμη. Ναι, ασφαλώς, που θυμώνετε και... Δικαιούμε. Όχι, επειδή ακούω ότι θυμώνετε λίγο, γι' αυτό σας το λέω. Γιατί θυμώνετε με τον κύριο Δαραβίγκα που λέει την άποψή του, λέει ότι αν εγώ είχα μια κόρη δεν θα την έστελνα. Μιλάω με την ιδιότητα του πατέρα που έχω εγώ κόρη. Είναι δικαίωμα και το σέβομαι. Μπορεί να την κόρη μου, εγώ δεν την άφησα να πάει στο Big Brother και να εκτίθεται στα μάτια όλου του κόσμου και να έχει παρατήσει ένα βρέφος 4 μήνες συνειδητοποιημένα. Όχι, λάθος είναι αυτό. Υπάρχει οικογένεια όμως από πίσω, δεν το έχει αφήσει μόνο του. Υπάρχει οικογένεια του κυρίου Μελά, υπάρχουν οι γονείς. Οι δεσμοί είναι ο παππούς και η μάνα, δεν είναι ούτε ο παππούς και η γιαγιά. Όχι, γιατί είναι η οικογένεια και ζει και πάρα πολύ ωραία η μικρή. Οι δεσμοί της οικογένειας θα την αποτελούν ο πατέρας και η μάνα του παιδιού. Όχι ο παππούς, ούτε η γιαγιά, ούτε η θεία, ούτε ο θείος. Εάν το παιδί είναι ευτυχισμένο όμως στις συνθήκες που ζει, δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Έτσι λένε οι ψυχολόγοι, έτσι λέει η επιστήμη. Ξέρουμε λοιπόν ότι στην οικογένεια του Μελά είναι πολύ. Εντάξει, τι να σας πω τότε. Η μικρή είναι απολύθης, παρακαλώ. Δεν έχουμε μαθήματα. Να σεβαστεί ο κύριος, δεν θα συζητήσει άλλο το. Εντάξει, εγώ έτσι τα βλέπω, κύριε μου. Σας καταλαβαίνω. Εσείς τα βλέπετε αλλιώς. Πέστε μου πώς τα βλέπετε τα πράγματα τώρα που πλησιάζουμε προς το τέλος. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια ένταση μέσα στο σπίτι τώρα. Υπάρχει. Μετά την επίσκεψη του Τσάκα εκεί πέρα και τον τρόπο που φέρθηκε, όχι ισομερός σε όλα τα παιδιά, σίγουρα υπάρχει, αλλά είναι παιχνίδι. Είναι παιχνίδι. Και στην καθημερινή μας ζωή υπάρχουν αυτά. Εγώ θύμωσα και νιώθω, όχι μόνο εγώ, πάρα πολύ συμπατριώτες μας Κύπροι και από αυτοί να με παίρνουν τηλέφωνο. Ναι, γιατί εδώ διαβάζω, δεν θα πατήσουν το πόδι στην Κύπρο, λέτε χαρακτηριστικά, και για τον πρόδρομο και για τον Τσάκα. Ο κόσμος το λέει, όχι εγώ. Ο κόσμος το λέει. Μα παίρνει εξαγριωμένος κόσμος, εγώ απουσίαζα από την Κύπρο, ήμουν επαγγελματικά στο Ισραήλ. Βιντεογράφησε η γυναίκα μου, δεχόμουν δεκάδες τηλεφωνήματα. Για τον πρόστιχο τρόπο που φέρθηκε. Δεν φέρθηκε σε όλα τα παιδιά σωστά και ισομερώς ή δεν είχε το θάρρος να πάει μπροστά και να πει αυτά που ήθελε να πει. Και εγώ θα το βγάλω το καθένα. Θα είναι μετά ότι όταν έφυγαν αυτοί από το σπίτι, τι έγινε στο σπίτι. Είναι παιχνίδι, είναι μέρος της καθημερινής μας ζωής. Έπεισε τις δοκιμές χωρίς τις πυροβουλίες και έτσι ευελπιστώ ότι το βλέπει και η δική μου η κόρη. Εσείς διαφωνείτε με την είσοδο των παιδιών, των δύο παιδιών μέσα στο σπίτι ξανά. Όχι, δεν διαφωνώ ποσός και ήταν απλώς οι ίδιοι το χειριστήκαν πιστεύω λάθος και όχι σοβαρό τα παιδιά. Τι να διαφωνήσω, τα παιδιά θέλουν εθάριστη, είναι μια σκληρή δοκιμασία εκεί μέσα. Έβλεπα κάποιους ανθρώπους που θα πούν, όχι να τους διδάξουν ή να φέρονται με τον τρόπο που ήδη ο μέσος Έλληνας τηλεθεατής, όχι ισομερός. Τόσο πολύ στιγά. Αυτό που σας ενόχλησε λοιπόν ήταν αυτό το συνωμοτικό που είχαν μεταξύ τους. Ήταν οι δυο τους ξεχωριστά και... Πιο πολύ ο Τσάκας, για να είμαι ειλικρινής, στο τέλος ο πρόδρομος το είδε το πρόγραμμα καθαρά, ζητούσε οικογενειακά πράγματα και έλεγε στο μέσο Έλληνα τηλεθεατή. Τι είπε, τι ήταν αυτό που σας ενόχλησε κυρίως στον Τσάκα, τι είπε. Είπε ότι είναι τεμπέλα. Ο Τσάκας καταρχήν πριν να τη... Έτσι διεκδικώ με τον εαυτό μου ότι είμαι ο μέσος μισογύνης. Είναι μισογύνης, τον είπατε, η συμπεριφορά του σας έδειξε κάτι τέτοιο. Μπορεί μην του άρεσε η κόρη σας, τι θα πει δηλαδή. Μπορεί να του αρέσουν άλλου είδους γυναίκες. Κύριε, σας παρακαλώ, αν θέλετε να μου κάνετε... Πού να το πάρω, πάτε βγάλετε εσείς έναν άνθρωπο μισογύρια, είναι δυνατό δηλαδή. Πού το ξέρετε, αφού είναι αρβωνιασμένος, παντρεύεται ο άνθρωπος. Πώς είναι μικρό, θα το βγάλετε και αδερφή στο τέλος όπως πάει. Όχι, δεν είναι. Προς Θεού, σας παρακαλώ πολύ. Να ρωτήσω κάτι. Έχετε, είπατε στη συνέντευξή σας. Ακούστε με εμένα. Ακούστε με λίγα. Κατευθύνεται την εκπομπή από εκεί. Ακούστε με λίγα. Ο κύριος θα θέλει να μονοπολεί και να λέει αυτά που θέλει. Εγώ μόνο είπατε λοιπόν ότι ο Τσάκας. Είπατε λοιπόν ότι ο Τσάκας και ο πρόδρομος και διαβάζω στη συνέντευξή σας έχουν καβαλήσει το καλάμι. Έτσι είναι. Να σας εξηγήσω. Αυτά τα παιδιά, κύριε Λαμπίνε. Δυστυχώς έχουμε πολύ κακή επικοινωνία και δεν μπορώ να σας ακούσω καλά. Ναι, κάποια παιδιά λέω. Ναι. Η δική μου η κόρη. Δεν είναι διάσημη πολιτική, δεν είναι διάσημη καρδιοχειρούργη, ούτε διάσημη χολιγουτιάνη. Από τη μια μέρα στην άλλη μέρα, όλα τα φώτα είναι πάνω τους. Μπαίνουν κάθε βράδυ στο σκηνή του κάθε Έλληνα την εργατή που θέλει να βλέπει. Ναι. Όταν θα βγουν αυτοί, δεν έχουν να προσφέρουν οτιδήποτε. Δεν είναι διάσημα πρόσωπα. Και δεν μπορεί κάποιο που βγαίνει από εκεί 50 εκατομμύρια να νομίζει ότι είναι από καθέδρας. Δικαιούται να έχει άποψη
και είναι πλήρως σεβαστό αυτό το πράγμα, όμως να είναι ειλικρινής και το. Ξέρετε, φοβάμαι ότι αυτό που σας ενόχλησε περισσότερο είναι ότι συζητώντας ο Τσάκας με τον πρόδρομο, στην ουσία αυτό που κάνουν είναι να αλλοιώνουν ενδεχομένως το αποτέλεσμα. Γιατί ακριβώς, μια, έτσι, δεν είναι, δημιουργούν μια εικόνα. Ακριβώς, κύριε Λαμπύρη, αυτή λέγοντας ότι η Φραντζέσκα έχει υπηρέτρια που δεν έχει η Φραντζέσκα, δόξα ο Θεός και έχει η οικογένεια Γιώργου Μελά και Κωνσταντίας. Και η Φραντζέσκα έχει ένα παιδί και πρέπει κάποιος όταν απουσιάζουν αυτοί για 2-3 ώρες να το προσέχει. Και είναι δικαίωμα μας να έχουμε παιδιά. Δεν κλέβουμε. Δεν κλέβουμε. Λένε στον κόσμο τηλεοπτικά, αυτή η υπηρέτρια, αυτή να γράφεται μόνο και αυτά λέω, χρειάζεται βραβείο. Δεν χρειάζεται βραβείο. Πάντως γενικά. Την έξω. Αυτό λέμε. Ναι. Πάντως και νομίζω ότι αυτό βγαίνει από το γυαλί. Γενικώς, πρέπει να πούμε ότι αυτά τα παιδιά που έχουν διαλεχτεί για τα παιχνίδια σίγουρα κάτι έχουν, γιατί διαλεχθήκαν από κάποιους ψυχολόγους, θεωρητικούς ειδικούς. Αποκλείεται να ήταν ψυχολόγος και να την έβαλε τη γυναίκα μέσα, έχει παιδί βρέφος και την επέλεξε να μπει μέσα. Να σας πω κάτι, στην ιατρική που πέρασα εγώ, ο Αλέξανδρος έχει παιδί. Άλλο, ο Αλέξανδρος δεν είναι μάνα. Ο Αλέξανδρος δεν είναι μάνα. Όχι, να σας πω κάτι, μπορεί κάτι να δίνει στη μάνα. Η μάνα είναι εκείνη που μπορεί να μεγαλώσει το παιδί. Σε εκτό από πατέρα. Στην ιατρική που είναι πολύ δύσκολο να μπει, περνάει ένα στους 100. Τώρα σε αυτό το παιχνίδι διαλέξανε ένα στους 1000. Δεν ήταν ψυχολόγοι. Οι ψυχολόγοι ήταν μαϊμούδες. Κύριε Μελά, ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο που διαβάζω, στη συνέντευξη εδώ πέρα. Λέτε για τον κύριο Τριανταφυλλίδη ότι ζήτησε κάποιο ποσό, ένα χρηματικό ποσό, προκειμένου να εμφανιστεί στην Κύπρο για ένα βράδυ. Βεβαίως. Είναι αλήθεια αυτό? Βεβαίως. Όταν διαπραγματευόταν εδώ με τους ανθρώπους που διαπραγματευόταν, είναι γνωστή, το ξέρω αυτό. Δηλαδή, του κάνατε μια πρόταση να επισκεφθεί την Κύπρο. Εγώ. Κάποιος. Ναι, και είπε για να έρθω. Πώς έγινε η ιστορία? Δεν θέλω να πω, κύριε Λαμπύρη, τις λεπτομέρειες, αλλά όταν μας ακούει, ας βγει εδώ για αυτές. Αν είναι ψέματα. Μάλιστα. Αυτό δεν είναι κακό. Ήδη να σας πω εγώ, μου έχουν πάρει εμένα τηλέφωνο για όταν βγει ο Κώστας να περάσει από κάποια κλαμπ. Με κάποιο χρηματικό ποσό που μου είπα να καθορίσω εγώ. Τους είπα ότι εγώ τέτοιο πράγμα δεν μπορώ να κάνω, αν είναι δυνατόν. Όταν βγει, μιλήστε μαζί του. Δεν νομίζω, τα περισσότερα παιδιά το έχουν κάνει. Αυτό συμβεί και στη Φραντζέσκα, ξέρετε. Σίγουρα. Ο Δημήτρης, πράγμα του αδερφού του Κώστα. Δεν σας ακούω. Αν έχετε την καλοσύνη, μία φορά την ερώτηση ακόμα, γιατί έχουμε πρόβλημα. Λέω, το αδερφός του Κώστα, το μικρό του όνομα. Ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης. Δημήτρη, δεν είναι κάτι το πράγμα. Αλλά όταν ο κύριο Τσάκα βγαίνει εκεί μέσα και συμπεριφέρεται από κατέρωνα με τον τρόπο που συμπεριφέρεται, και δημιουργεί άλλου είδου ερωτηματικά. Και προσπαθείτε να δείξει τον υπεράνω των πάντων, τον καθοδηγητή των πάντων. Να σας πω κάτι. Εσείς δεν πρέπει να επηρεάζεστε τόσο από όλα αυτά. Μην τα μεγαλοποιείτε τόσο. Ο κόσμος έχει ήδη μια εικόνα για τη Φραντζέσκα, η οποία δεν πρόκειται να αλλάξει με οτιδήποτε πει οποιοδήποτε. Η Φραντζέσκα είναι αξιαγάπητη, κατ' εμέ τουλάχιστον. Μπορεί να μην προσφέρει τόσο όσο νομίζουν στο σπίτι, γιατί δεν πλένει τα πιάτα, δεν κάνει 5 δουλειές. Με το δικό της τρόπο σίγουρα προσφέρει πάρα μα πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι τυχαίο ότι τα παιδιά δεν την ψηφίζουν από εκεί μέσα για έτσι, να δεν έχει, ποτέ ψηφιστεί. Κύριε Μελά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Παρακαλώ. Θέλω να ρωτήσω κάτι τον Δημήτρη όμως. Αν έχετε την καλοσύνη, λίγο σύντομα, γιατί. Πέστε μου. Πολύ σύντομα. Όταν η Φραντζέσκα είναι αυτή που μιλεί, δεν καταλαβαίνω την ερώτησή σας. Έχει διακοπές. Κύριε Μελά, έχουμε πάρα πολύ κακή γραμμή. Κάνουμε φοβερές προσπάθειες να σας ακούσουμε τόση ώρα. Ζητώ συγγνώμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Να είστε καλά. Να πάμε στο άλλο παιχνίδι τώρα, να πάμε στο Μπουρνάζι λοιπόν. Εκεί βρίσκεται ο συνάδελφος, ο Γιώργος Μωρογιάννης. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα Χριστίνα. Βρίσκεσαι σε ένα γυμναστήριο, αλλά όχι ένα όποιο και όποιο γυμναστήριο. Κάτι έχει συμβεί εκεί σήμερα. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο Universal Studio στο Μπουρνάζι. Και όπου πριν από μία ώρα περίπου ο Φίλιππος Μελάς του Βλέπουμε μπαρ. Λοιπόν, παρακολουθούμε εδώ τον Φίλιππο, τον παίκτη του μπαρ. Ακριβώς. Ο οποίος φτάνει. Πριν από δύο ώρες περίπου ήρθε εδώ πέρα για να εκτελέσει την αποστολή του. Ποια ήταν η αποστολή του λοιπόν? Η αποστολή του ήταν να ρηχηθεί σε έναν τεχνικό χώρο που έχει στηθεί, που υπάρχει εδώ μέσα στο Universal Studios. Γυμναστήριο. Τα κατάφερε? Απέτυχε η αποστολή. Απέτυχε η αποστολή. Δεν είναι τα κατάφερε πρώτος. Ο Φιλιππός, ναι. Νομίζω ότι μετά είναι η πρώτη προσπάθειες αποστολή. Προσπάθειες δεν τα κατάφερε. Βλέπεις τώρα, νομίζω. Πλάνα. Ναι, βεβαίως. Βλέπουμε εδώ λοιπόν το. Βέβαια είναι δύσκολο. Αλλά νομίζω ότι ο παππούς
Έτσι, έχω μπει μέσα στο πνεύμα εγώ του παιχνιδιού. Ο Ανδρέας λοιπόν τον είχε, του έκανε μαθήματα, τον εκπαίδευε τόσο καιρό. Ναι, τελειώνοντας την αποστολή, την αποτυχημένη, ο Φίλιππας εξήγησε στον παππού ότι δεν τα κατάφερε και για τους λόγους γιατί δεν τα κατάφερε. Ποιοι ήταν οι λόγοι που δεν κατάφερε λοιπόν να ολοκληρώσει την αποστολή του ο Φίλιππος? Έφτασε λέει τόσο ψηλά και του μένανε άλλα 3 βηματάκια για να κάνει, όπως βλέπετε εκεί πάνω ακριβώς. Και έπαθε ηλίκο. Είχε φτάσει σε αυτό το σημείο που κάνει την καμπύλη, ας ναι, το πούμε. Ναι, ναι. Αυτό το είδαμε λίγο πριν. Εκεί δεν μπορούσε να ανέβει λίγο παραπάνω. Εδώ λοιπόν φεύγει ο Φίλιππος, αποχωρεί απογοητευμένος. Και αφού μας δεν λέει, την αποστολή. Μας λέει ότι θα πάει να ξεκουραστεί τώρα. Ναι. Τρεις προσπάθειες κατέβαλε, δεν τα κατάφερε. Τώρα τι θα υποστεί, τις συνέπειες, ποιες είναι οι συνέπειες? Τώρα θα περάσει ένα βράδυ σε μια καντίνα. Ναι. Δεν ξέρουμε ακόμα πια. Να ετοιμάζει hot dog. Θα φτιάξει hot dog, κρέπες. Θα περάσει το μήνυμα. Ωραία. Λοιπόν, τώρα, Φίλιππος. Και βέβαια δεν είναι κατέστη. Θα φτιάξει κρέπες, hot dog. Πώς, ανεβαίνει στον τοίχο, θα κάνει το μάου μάου. Να, λοιπόν, ήταν τόσο δύσκολο που δεν τα κατάφερε. Δεν πάνε σε κανένα κέντρο αποτοξίνωση, σε κανένα κέντρο. Μόνο του ήταν. Με τα άτομα με ειδικές ανάγκες να βοηθήσουν, να του δούνε κάπου και αφήσουν. Νομίζω έχουν κάνει μια κίνηση. Καλά, τώρα μ' ακούει ο κόσμο και αυτό. Ήταν μόνο του. Σε πλακίε είναι αυτά. Έφτασε μόνο του εκεί. Βεβαίω, σε ακούω. Είναι αυτά τα πράγματα. Και βέβαια, αφού δεν κατέστη να πετύχει στον τοίχο, άκου. Σε περίπτωση που πετύχει την αποστολή, ο Φίλιππος θα έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει Μαϊμού, δηλαδή. στο σπίτι του μπαρ ναι. Για ένα βράδυ κάποιους συγγενείς, φίλους και γνωστούς. Δεν τα κατάφερε. Δεν τα κατάφερε, ο άνθρωπος αράχνη. Παρολίγον άνθρωπος αράχνη. Να σκαφαλώσει τον τοίχο. Ήτανε μόνος του εκεί ή ήρθαν και τα άλλα παιδιά? Μόνος του, ναι. Ήτανε, συνεργαζόταν με τη Μέρη ποιος θα εκτελέσει την αποστολή και τελικά. Ήρθε εδώ ο Φίλιππος. Αύριο θα του στείλει για ψάρεμα. Ψηφίστηκε από τον κόσμο να έρθει. Γιώργο, ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Υπάρχει εκεί κόσμος, τα παιδιά της παραγωγής που φυλάνε καλά για να μην τον πλησιάσετε, για να μην τον πλησιάσει μάλλον θαυμαστές, να μην τον πλησιάσουν θαυμαστές, ναι. Κόσμος γύρω. Είδες κάτι. Η τεχνική και η παραγωγή που είναι πάντα δίπλα σε. Ναι, αλλά είναι, τον φυλάνε έτσι αυστηρά να μην τον πλησιάσει ο κόσμος? Όχι, δεν ήταν κόσμος εδώ αρκετό το πρωί. Πριν από 2 ώρες περίπου. Είχαν λάβει κάποια μέτρα ειδικά που θα έφτανε εκεί ο Φίλιππος? Όχι, γιατί όπως έχουμε ξαναδεί από εκπομπές του Μέγκα και από τα δικά μας, τους τηλεοπτικούς σταθμούς τους άλλους, ότι και ο κόσμος απλώς έρχεται, πλησιάζει τους παίχτες, τους αγκαλιάζει, υπογράφουν αυτόγραφα. Δεν βρίσκεται κάποιος κύριος ή κάποιος γυμναστής. Έχουν φύγει όλοι τώρα, έχουν φύγει. Ούτε κάποιος γυμναστής που τον βοήθησε να μας πει 2 κουβέντες για την αναρρίχηση του Φίλιππου. Έχουν φύγει και αυτοί, ήταν 2 άτομα από τον Ελληνικό Ρηβατικό Σύλλογο. Προσπάθησαν για αυτοί με τον τρόπο τους, αλλά ο Φίλιππος. Έμεινε στη μέση. Σουράφια η παραγωγή. Ναι. Μάλιστα. Η κυρία Ιακωβίδου έχει κάνει αναρρίχηση. Δεν μπαίνατε μέσα στο παιχνίδι. Δεν είχε μπει σε μπαρ ούτε σε Big Brother. Δεν μπαίνατε μέσα στο παιχνίδι. Στο UCLA, στο Los Angeles, στο γυμναστήριο έχει τέτοιους τοίχους και μάλιστα με διαφορετικούς βαθμούς δυσκολίας για τους αρχάριους, για τους πιο προχωρημένους. Δεν ρωτήσαμε τι βαθμό δυσκολίας έχει αυτός ο τοίχος, τον οποίο βλέπουμε πάλι. Είναι όπως και να είναι δύσκολος. Είναι χιλιάδες τρύπες. Έχει, δεν ξέρεις πού να βάλεις το χέρι σου, πού να βάλεις το πόδι σου, πού να φτάσεις. Και Χριστίνα, εσύ έχεις δει τον Λεωνάρντο Ντικάπριο νομίζω από κοντά κιόλας. Να κάνει αναρρίχηση. Δύσκολο. Εγώ τουλάχιστον δεν θα μπορούσα να το κάνω. Όχι, έχει δει τον Λεωνάρντο Ντικάπριο από κοντά και θα μας πεις, μοιάζουν τόσο πολύ. Με τον Φίλιππο, έτσι λένε, Φίλιππο. Ότι μοιάζει ο Κάπριο. Όχι, βέβαια τον Φίλιππο δεν τον έχω δει από κοντά. Αλλά βλέποντας από κοντά τον Λεωνάρντο Ντικάπριο και από την τηλεόραση τον Φίλιππο, δεν μοιάζουν. Μπορεί από κοντά να για μοιάζουν. Τώρα, ναι, βέβαια το πλάνο αυτό δεν είναι και το καταλληλότερο να κάνουμε τη σύγκριση. Αν τον είχαμε στο προηγούμενο που βγαίνει και τον βλέπουμε ολόκληρο με τα γυαλάκια, το νομίζω πολλοί κόσμοι το έχουν πει πάνω. Το έχουν πει πάρα πολλοί κόσμοι και μάλιστα ότι τον διαλέξαν γιατί μοιάζει στον Λεωνάρντο Ντικάπριο. Από κοντά εγώ δεν μπορώ να βρω. Πάντως ο γνωστός πάει πάρα πολύ καλά στο παιχνίδι. Μπορεί να μην κατάφερε να αναρριχηθεί στον τοίχο. Αλλά πρέπει να κλείσουμε ένα ραντεβού με τη Χριστίνα να τον δει. Ναι. Και να μας πει, αυτό ξέρει από πρώτο χέρι. Παρακαλώ. Την Τίνα. Λοιπόν, εάν σας βάζανε στο Big Brother μέσα για 4 μήνες και σας λέγανε δεν θα πάρετε 50 εκατομμύρια, έτσι. Τα 50 εκατομμύρια θα τα δώσουμε εδώ. Για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, για τα παιδιά με καρκίνο, για τα παιδιά που έχουν ανάγκη θεραπείας. Θα μπαίνατε. Θα μπαίνανε.
Θα μπαίνατε. Ωραία. Πόσοι θα μπαίνατε από εσάς. Τον βλέπουμε στο Λονάρδο. Δεν το μοιράζεται σε όλα τα παιδιά για τα λεφτά απαραίτητα. Το κίνητρο ποιο είναι. Πάσε χιλιάδα πράγματα. Δεν είναι απαραίτητα. Χαλάει η δημοσιότητα των παιδιών. Να πάμε αλλού λοιπόν. Πάμε λοιπόν κάπου αλλού τώρα. Πάμε στην επιστροφή του Βασιλιά της Νύχτας. Και ποιος είναι βέβαια Βασιλιάς της Νύχτας. Ο Νότης Σφακιανάκης. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά να σας πω για τον Νότη Σφακιανάκη, γιατί έχει γίνει εδώ. Δεν βλέπεις χαρά, ψάχνουν τα χαρτιά. Τι θα κάνει λοιπόν ο Νότης φέτος. Ξεκίνησε, υπάρχει ολόκληρο παρασκήνιο εδώ πέρα. Ξεκίνησε να συνεργαστεί με τη Δέσποινα Βανδύ στον Γκάζι. Αλλά. Να δούμε το σχετικό βίντεο και σε πολύ λίγο θα μας τα πεις όλα. Όταν αλλάζει ο καιρός πως με πονάει. Επιστρέφει δυναμικά στη νύχτα ο Βασιλιάς Νότης. Ο άρχοντας της πίστας πρόκειται να κάνει δυναμικό comeback το φετινό χειμώνα στον Γκάζι, έχοντας στο πλάι του την Ατάσα Θεοδωρίδου. Ο Νότης είναι αποφασισμένος να απαντήσει με το δικό του τρόπο σε όλους όσους τον αμφισβήτησαν και του επιτέθηκαν τον τελευταίο καιρό. Ο επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου Γκάζι, Ηλίας Μαρασούλης, με τον οποίο επικοινωνήσαμε, διαβεβαιώνει τη συνεργασία Νότη Νατάσας. Έχω κλείσει στα Γιαννάκη Νατάσα Δέρο στο Γκάζι, με τροπάνω Σερβί στην Ιρά Ορό και Βανδύ στο Ρεκ. Στον αγαπημένο μου Νότη είναι πολύ δύσκολο. Εδώ λοιπόν, να μάθουμε όλες τις συγκλονιστικές λεπτομέρειες. Πριν ξεκινήσω όμως αυτές τις λεπτομέρειες, έχω να σας πω άλλη λεπτομέρεια. Δηλαδή, είχε ετοιμάσει ένα βιντεοκλιπ πριν από 2 εβδομάδες, νομίζω, επάνω στη Χαλκιδική. Υπήρχαν 10 με 12 φορτηγά με όλα αυτά τα πράγματα που χρειάζονται. Στο Πόρτο Καράς γυρίστηκε. Θα το δούμε σε λίγο, ένα εκπληκτικό βιντεοκλιπ. Τεχνική που γυρίστηκε σε κάποιες μέρες θα το δούμε. Αλλά ας γυρίσουμε στο παρασκήνιο των μεταγραφών, γιατί πολλές μεταγραφές ακούγεται, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, κύριε Δαραβίγκα. Λοιπόν, ήταν να βγει μαζί με τη Δέσποινα Βανδύ στον Γκάζι, αλλά ζήτησε 3 εκατομμύρια συν ποσοστά από τα λουλούδια και 2 η Βανδύ. Και υπήρχε πρόβλημα από τον κύριο Μαρασούλη. Αλλά συζητώντας με τον κύριο Παπαθεοχάρη να εμφανιστεί μαζί με τον Αντώνη Ρέμο στο Διογέννη, τσακωθήκανε. Έλα, δεν τσακώθηκες εσύ. Ποιος θα βγει πρώτος στο πρόγραμμα, ποιος δεύτερος και υπήρχε αυτό το πρόγραμμα. Είναι γνωστό, είναι συνηθισμένο στο χώρο αυτό. Το όνομά του και ποιος δεύτερο. Και τελικά θα εμφανιστεί με την Ατάσα Θεοδωρίδου στον Γκάζι. Αν δεν τσακωθούν. Ποιος θα το βάλει πρώτο το όνομα. Πού το ξέρουμε ακόμα. Αυτό θα δούμε ποιος θα είναι και αριστερά στην Αφίσα. Που αυτό νομίζω είναι μια λεπτομέρεια που λίγοι το γνωρίζουν. Ότι ποιος θα μπει αριστερά στην Αφίσα σημαίνει ότι είναι και το πρώτο όνομα. Καλή επιτυχία λοιπόν να τους ευχηθούμε σε αυτό το σίγουρα που σίγουρα θα την έχουν. Ναι, καλή επιτυχία, το λέμε έτσι τυπικά. Και είναι Τάσα Θεοδωρίδου, είναι καταπληκτική τραγουδίστρια και ο Νότης. Χωρίς να με κατέμεις δηλαδή. Θα τσακωθούν και πάλι. Άρα θα το δούμε. Πάμε λοιπόν τώρα να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Λίλη. Σοφία. Γεια σας. Καλησπέρα. Γεια σου, Σοφία. Καλησπέρα στην Τίνο. Τι κάνετε? Όλοι εδώ και παρακολουθούμε τα δικά σου νέα. Όχι, πρόσεξε τι θα πεις. Τα δικά μου. Είναι η Σοφία. Όχι η Ιωάννα. Μαρτυράει τα θέματα, δεν είναι. Λοιπόν, Σοφία μου. Ναι. Εμείς είδαμε και τον Λορέτζο που αποχώρησε. Είδες την αποχώρησή του? Ναι, δεν έχω δει καθόλου τελευταίος μπαρ. Αλλά... Αποτοξίνωση. Δεν άκουσα. Αποτοξίνωση κάνεις? Δεν προλαβαίνω, γιατί είμαι στην Τίνο και ξέρεις δουλεύω. Ναι, ναι. Και δεν προλαβαίνω να το δω. Μάλιστα. Ξέρεις όμως τι έγινε, ξέρεις ότι ναι, αποχώρησε ο Λορέτζο. Ναι, ξέρω πολύ καλά τι έγινε, ναι. Ξέρεις ότι έγινε και μια ιστορία εκεί στην, κατά την έξοδο, κατά την αποχώρηση με την αδελφή της Μέρης. Ναι, έχεις ενημερωθεί? Ναι, το είδα. Εκεί στην Τίνο, όπως όταν επέστρεψες, πώς σε δέχτηκε ο κόσμος? Πολύ καλά. Πολύ δυνατό. Καλά, είδα τους φίλους. Να λοιπόν, ο Λορέντζο. Εσύ δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι μας παρακολουθείς, απλώς μας ακούς. Ναι, δεν έχω εικόνα. Εμείς λοιπόν βλέπουμε την αποχώρηση του Λορέντζο. Προσέξτε τα αυτοκίνητο στην αποχώρηση. Τι, ναι. Προσέξτε τα αυτοκίνητο. Αγκαλιάζεται λοιπόν, αγκαλιάζεται και φιλιέται με τη Μέρη. Την ώρα, είναι προφανώς το φιλί του Ιούδα, καθώς αφού απομακρύνεται λίγο ο Λορέντζο, ακούμε την αδελφή της Μέρης, η οποία βρίσκεται καθημερινώς εκεί, νομίζω το ξέρεις και εσύ αυτό, ίσως το έχεις ζήσει. Ακούσαμε την αδελφή της Μέρης λοιπόν να λέει ένα πολύ κακό χαρακτηρισμό για τον Λορέντζο. Ναι, θέλω να πω κάτι.
Σήμερα το πρωί, γιατί εχθές εγώ μίλησα για την εκπομπή της Τατιάνας, αλλά δεν είχα δει το βίντεο. Είδα ένα βίντεο που ήταν στάσιμο, ξέρεις, δεν έδειχνε όλη τη σκηνή. Και σήμερα το πρωί, στο πρωινό, είδα όλη τη σκηνή πώς έγινε. Εχθές άκουσα την αδερφή της Μέρης να λέει ότι η Μέρη δεν έλαβε θέση και μάλιστα ότι αισθάνθηκε άσχημα όταν άκουσε τη Μιμή να το λέει αυτό. Βλέποντας όμως το βίντεο, είδα τη Μέρη που γελούσε την ώρα που το έλεγε η Μιμή και της είπε «Βρε Μιμή» και την πείραξε. Και μετά γυρνάει και βλέπει την κάμερα που την τραβάει και εκεί κάλωσε και ξεκίνησε να λέει αυτό, το ότι δεν θέλω να λες τέτοια πράγματα. Μου φάνηκε πάρα πολύ άσχημο αυτό. Και βεβαίως όλοι ξέρουμε ότι η αδελφή της Μέρης δεν πήρε πίσω ούτε συγγνώμη ζήτησε, λοιπόν. Όχι, όχι. Έχουμε δει και πώς το χαρακτηρίζεις αυτό και μετά θα σε πάω και κάπου αλλού σε ένα άλλο σημείο για τη Μέρη. Πώς το χαρακτηρίζω. Εγώ είπα κάτι μου εχθές ότι κάποια στιγμή δώσαμε μια συνέντευξη και ο θείος της Μέρης είπε ότι είμαστε κορίτσια χωρίς ηθική και χωρίς αξιοπρέπεια και χωρίς επίπεδο. Νομίζω ότι ο κόσμος είδε και το επίπεδο και την ηθική των κοριτσιών αυτών και την αξιοπρέπειά τους. Αυτό έχω να πω, τίποτα άλλο. Εμείς τουλάχιστον δεν λέγαμε έτσι για τους συμπαίκτες μας τέτοια λόγια. Και νομίζω ότι δεν είναι και η μοναδική φορά που η Μιμή, η Μέρη είπαν τέτοια λόγια. Θα πρέπει να είπαν μάλλον για όλους τους παίκτες. Ναι. Έτσι θέλω να λέω εγώ. Επίσης, παρακολουθήσαμε και μία άλλη σκηνή με έναν θαυμαστή της Μέρης. Ναι. Δεν ξέρω αν αυτό πρόλαβες να το δεις. Αυτό έγινε πριν 2 μέρες, περίπου 3. Ένα δαχτυλίδι. Ακριβώς, ναι. Αυτή την ιστορία με το περιβόητο δαχτυλίδι, το οποίο δεν επεστράφει τουλάχιστον εκείνο το βράδυ. Και μάλιστα το έδωσε η Μέρη, όλοι ακούσαμε, όλοι είδαμε τη σκηνή. Έδωσε το δαχτυλίδι η Μέρη στην αδερφή, λέγοντας πάρτο για το σπίτι, είναι 18 ρηθώς στη μαμά, έχει και ένα γράμμα μέσα. Ναι, νομίζω ότι καταλάβει. Έγινε. Γιατί είπαν ότι επιστρέφει. Όχι, όχι, όχι. Αυτή ήταν. Εκεί μας αφήσανε λοιπόν, που έδωσε το δαχτυλίδι εκεί. Ναι. Θέλω και αυτό να μου το κρίνεις. Τι να πω, δεν τα είδατε. Δεν το είδατε όλο αυτό. Το κράτησε το δαχτυλίδι, εντάξει, αν και είχε κάποιες. Δεν άκουσα, είπατε κάτι. Σοφία μου, θέλω να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι είπε η Μέρη, τι είπε η αδελφή της Μέρης μάλλον, για το περιστατικό που συνέβη κατά την αποχώρηση του Λορέτζο και να το σχολιάσουμε συνέχεια. Ναι, ναι. Σχετικά με την δήλωσή σου χθες για το Λορέτζο, μετά την αποχώρησή του, τι έχεις να σχολιάσεις? Ήταν μια αυθόρμητη αντίδραση για το άτομο που 3 μήνες μέσα στο σπίτι είχε βάλει στο στόχαστρό του την αδελφή μου. Αρχικά είχε βάλει σαν στόχαστρό του τη Μαργαρίτα, την Καρυπίδου, και μετά την αδελφή μου. Την κατακεράβρωναν τόσο αυτός στο σπίτι, όσο και η μητέρα του σε εκπομπές, χωρίς να τους έχει δώσει η Μέρη κανένα δικαίωμα. Και τώρα που βγήκε έξω αυτό το άτομο, συνεχίζει μαζί με την παράγκα που δημιούργησε μέσα στο σπίτι, το ίδιο τροπάριο. Καταράστηκε επίσης όποιον πάρει τα χρήματα. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι αρκετά για να έχω εγώ αυτή την αντίδραση. Πιστεύεις ότι είναι αυτό ακριβώς που είπες? Πιστεύω ότι είχε δημιουργήσει μία παράγκα, η οποία φαίνεται και έξω, που είχε στόχο να κατατροπώσουν τα υπόλοιπα παιδιά. Τα παιδιά δηλαδή που μείναν μέσα. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο. Παρόλο που εξαιτίας όλων αυτών η οικογένειά μου έζησε 3 μήνες έναν εφιάλτη, μας δικαίωσε. Δηλαδή το 75% που πήρε και έφυγε τελικά, νομίζω ότι έχει δικαιώσει και εμάς και τα υπόλοιπα παιδιά που είναι μέσα, που έχουν μείνει μέσα στο σπίτι. Και επίσης δικαίωσε και 4 φορές την αδελφή μου. Αυτός βγήκε 1 φορά και έφυγε. Μάλιστα. Τελικά η Μέρη θα τα πάρει τα λεφτά? Δεν με ενδιαφέρει αν θα πάρει τα λεφτά, δεν μας ενδιαφέρει γενικώς. Ο στόχος της δεν ήταν ποτέ τα λεφτά. Δεν ξέρω γιατί βγήκε αυτό από τους συμπαίκτες της. Δεν έχει καμία σχέση. Η Μέρη μπήκε μέσα καθαρά για να προβληθεί, αν θέλετε, όπως όλα τα παιδιά, και κανέναν άλλο λόγο. Μέχρι εκεί που έφτασε είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι σαν οικογένεια, παρόλο που υπήρχαν και στιγμές που στεναχωρηθήκαμε και πάρα πολύ, τουλάχιστον κυρίως στις περισσότερες απογευματινές εκπομπές του Μέγκα. Από εκεί και πέρα, όσοι λένε και βγαίνουν και λένε εις βάρος της Μέρης, τους έχει γυρίσει μπούμεραγκ. Αυτό το είδαμε και τις 4 φορές και μέχρι στιγμής το ότι έχει όλη αυτή η κλίκα, να την ονομάσω έτσι, η παράγκα, εξαρθρωθεί από τον κόσμο. Τα άκουσες, Σοφία μου, όλα όσα μας είπε χθες η αδελφή της Μέρης. Ναι. Μίλησε για ότι είπε ότι ο Λορέντζο καταράστηκε τα χρήματα. Βλακίες είναι αυτά. Συγγνώμη, αλλά είναι βλακίες. Πότε καταράστηκε ο Λορέντζο τα λεφτά? Πότε είπε ότι έγινε καταραμένα τα λεφτά? Μπορεί να το είπε, αλλά δεν νομίζω ότι το είπε με αυτόν τον τρόπο που το εννοεί η κυρία Γιώργη. Δεν νομίζω. Και πλέον δεν μπορώ να ακούω άλλο αυτή την κουβέντα, την παράγκα. Πού είναι η παράγκα? Ποια παράγκα? Δεν είναι τυχαίο το ότι 8 άτομα είμαστε έξω και έχουμε πρόβλημα με τη Μέρη. Και φαίνεται αυτό. Δηλαδή, τι κάνουμε δηλαδή? Και τι είμαστε παράγκα? Δεν καταλαβαίνω.
Ναι, είναι λίγο περίεργο. Ξέρεις, η Μέρη έχει βρεθεί τέσσερις φορές, τρεις ή τέσσερις φορές, αν δεν κάνω λάθος, σε αυτό το περιβόητο σκαμνί που... Βέβαια, σε ένα σημείο δίκιο η Μιμή, γιατί είπε ότι γυρνάνε μπούμεραν και γυρνάνε αντίον μας. Βέβαια γυρνάνε αντίον μας, γιατί την έχουμε κάνει ακόμα πιο διάσημη από ότι είναι. Και είναι κρίμα αυτό το πράγμα. Είναι κρίμα. Γυρνάμε και λέμε για τάκια, για τα δαχτυλίδια της Μέρης, για τα παπούτσια της Μέρης, για τα μπλουζάκια της Μέρης. Βέβαια, την κάνουμε διάσημη. Γυρνάει εναντίον μας. Ξέρεις, ναι, αυτό είναι. Ο λόγος όμως είναι γιατί είναι φαβορή, θεωρείται φαβορή αυτή τη στιγμή. Έχει μια πολύ συγκεκριμένη στάση, είναι λίγο ψυχρή. Είναι ένας άνθρωπος που δεν μπορείς να καταλάβεις ποτέ. Εσύ ίσως το ξέρεις καλύτερα από μένα. Τι σκέφτεται εκείνη την ώρα, τα συναισθήματά της. Έχει ένα δικό της τρόπο. Λυπάμαι πάρα πολύ, γιατί ο κόσμος δεν βλέπει ότι δεν είναι αληθινό αυτό. Για αυτό το πράγμα λυπάμαι. Πώς δικαιολογείς ότι έχει τόσους θαυμαστές? Πώς δικαιολογείς ότι το γεγονός ότι έχει τόσους θαυμαστές, ότι έχει τόσο fan club η Μέρη? Δεν ξέρω καθόλου. Δεν ξέρω, ούτε θα κάτσω να το ψάξω, ούτε τίποτα. Δεν ξέρω καθόλου. Τι θαυμαστές και από πού έρχονται οι θαυμαστές. Τι βλέπω, φαίνεται, η ζήλια φαίνεται. Η Σοφία ζηλεύει. Ναι, ζηλεύει. Η Σοφία δεν νομίζω ότι ζηλεύει. Και άλλες τη ζηλεύουν. Και άλλες γυναίκες ζηλεύουν. Ζηλεύεις εσύ την Μέρη που βρίσκεται ακόμα μέσα? Όχι, τις κάνουν δώρα, τις κάνουν δώρα πολλά τις Μέρες. Και επειδή δεν παίρνουν και άλλες δώρα και όταν πάνε την προτιμούν. Και όταν πάνε μέσα την προτιμούν εκεί και μιλάνε πιο πολύ, το έχω δει εγώ ότι είναι. Ναι, δημιουργούνται δεν έχω τέτοια να δηλέψω, θέματα πολλά. Ούτε από την υποκρισία... Είναι αντιπαθή στις γυναίκες η Μέρη. Τι κάνει, κυρία? Στις γυναίκες είναι αντιπαθή η Μέρη. Όλες οι γυναίκες είμαστε αντιπαθείς συνήθως στις γυναίκες. Όχι, την αντιπαθείτε οι γυναίκες, αυτό εννοώ. Για ποιο λόγο? Δεν ξέρω, εσείς ξέρετε. Εγώ τη συμπαθώ, μου αρέσει εμένα. Ωραία, θέμα σας. Απόψη σας, σεβαστό. Κανένα πρόβλημα. Και ολονών των άλλων. Δεν μπορείτε να λέτε ότι τη ζηλεύουμε. Των ανδρών βλέπω ότι την προτιμούν τη Μέρη. Γιατί την προτιμούν? Άρα φαίνεται κάτι έχει θετικό. Τι έχει? Κάτι θετικό θα κάτι έχει. Κάτι θετικό που δεν μπορείτε να. Γιατί τις κάνουν τα δώρα, έτσι, για πλάκα? Κάτι θετικό βγάζει. Ναι, αλλά αυτή η ψυχρότητα που έχει απέναντι στους παίχτες, στους υπόλοιπους που... Δεν ξέρω για την ψυχρότητα. Πάντως εγώ σαν τηλεθεατής την προτιμώ από κάποιες άλλες. Εσύ σαν τηλεθεατής, εγώ μιλάω σαν πρώην παίκτρια. Δεν ξέρω, εγώ τηλεθεατής είμαι, εγώ σαν τηλεθεατής μιλάω. Άρα δεν την ξέρετε καλά, όπως την ξέρουμε. Θα τη μάθουμε σιγά σιγά και εδώ, θα βγει, θα δούμε από κοντά πώς είναι. Εσείς όμως βλέπετε. Έχουμε λοιπόν τώρα την αδελφή της Μέρης τότε. Το τηλέφωνο. Η αδερφή της, αν είπα αυτά, είναι κακός τα παιδιά. Καλησπέρα. Με ακούτε? Με ακούτε? Δεν την έχουμε, θα μιλήσουμε σε λίγο μαζί της. Εσείς, κυρία Δραβίκα, βλέπετε όμως κάποια στοιχεία από τη Μέρη? Όχι, θετικά στοιχεία βλέπω εγώ. Βλέπετε θετικά? Ναι. Και θετικά στοιχεία βλέπω. Δεν ξέρω τώρα για την αδερφή της, αν είπα αυτά, για παράγκες και ιστορίες που εντάξει. Καλά, εγώ αφήστε το αυτό. Είναι αλήθεια, αλλά για τη Μέρη βλέπω θετικά στοιχεία. Είχε γίνει μια ολόκληρη ιστορία. Το ότι την προτιμάω, οι θαμώνες του μπαρ μέσα και μιλάνε μαζί τους και είναι και προσιτοί και δεν έχει καβαλήσει και καλάμι και τα λοιπά, είναι όντως έτσι. Είναι... Στον άντρα κάνει μια θετική άβρα. Ναι. Δεν ξέρω τώρα μεταξύ τους οι γυναίκες τι γίνεται. Κύριε Δαβίκα, υπάρχει... να υποθέσουμε ότι την έχετε ψηφίσει, να έχετε ψηφίσει δεν τους ψηφίζω άλλους. Εγώ, δεν ψηφίζω, εγώ κοιτάω πότε, κάνω ζάπιν. Μια στο αυτό, Σοφία, από εδώ τα βλέπω όλα. Ναι. Νομίζεις ότι υπάρχει τέτοιο θέμα, ζηλεύεις τα κορίτσια που έχουν αποχωρήσει, η Γιώτα, δεν η Μαργαρίτα. Επειδή ζηλεύσατε αυτό, σας βγάλαμε κάτι τέτοιο προς τα έξω? Η ερώτηση ήταν από τον κύριο, μάλλον τοποθέτηση ήταν από τον κύριο Δραβίκα. Την άποψή μου λέω, δεν είναι υποτιμή. Αυτή είναι η άποψή σας, κύριε, δεν ξέρω καν ποιος είστε, δεν έχω εικόνα. Αυτό συμπεραίνει. Είναι σεβαστή, αλλά δεν νομίζω ότι έχουμε τίποτα, όλες οι κοπέλες που είμαστε έξω, να ζηλέψουμε από τη Μέρη. Μπορεί να είναι καλή, μπορεί να είναι χρυσή, αλλά δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε από τη Μέρη. Γιατί δεν έχετε να ζηλέψετε, πολλά έχετε να ζηλέψετε. Γιατί δεν έχουμε τίποτα, κύριε, να ζηλέψουμε. Μια χαρά γυναίκα είναι. Ωραία, αλλά γιατί να ζηλέψουμε? Προηγουμένως τι λέγατε, τι να ζηλέψω, εμφάνιση εννοείται, χαρακτήρα. Και εμφάνιση και ωραία μέρη. Και μια χαρά είναι. Εγώ τη βλέπω πολύ καλή τη Μέρη. Τι είναι αυτό που θαυμάζετε περισσότερο στη Μέρη, εσείς δηλαδή? Και ψηλή είναι και ωραία είναι και αδύνατη είναι και δουλειές κάνει μέσα και από όλα κάνει. Σοφία δεν έκανε και δώρα, και δώρα, γιατί τη στέλνε τα δωράκια? Δαχτυλιδάκια, ιστορίες, όλα αυτά. Λοιπόν, μην γελάτε καθόλου, έτσι είναι τα πράγματα. Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Τη ζηλεύετε και δεν το τολμάτε να το πείτε. Καλά. Και οι υπόλοιποι, τι να γελάτε? Τι να γιατί γελάτε? Όπως και το Ανδρέας, είναι πολύ καλός. Εσύ πώς τη βλέπεις τη Μέρη, Τίνα, που... Είναι πάρα πολύ όμορφη. Εγώ δεν βλέπω μπαρ, πάρα πολύ σπάνια. Είναι συμπαθή σε εσένα ή... Δεν έχω δει, εγώ δεν έχω δει ούτε ψυχρότητα, ούτε έχω δει κάτι απέναντι στη Μέρη. Απλά τη βλέπω και λέω πολύ όμορφη κοπέλα. Όλη η συμπεριφορά όμως μέσα στο παιχνίδι. Εσύ πώς θα, τι γνώμη θα σχημάτισες για τη Μέρη? Ακούμε ήδη, ας πούμε, ακούμε τη Σοφία, ενδεχομένως έχεις ακούσει και άλλα κορίτσια να μιλούν. Η αλήθεια είναι ότι σαν παίχτρια μπορεί να έχεις διαφορετική άποψη για κάποιον που το ζεις από κοντά και διαφορετική άποψη όταν το βλέπεις απ' έξω. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά δεν έχω δει κάποια συμπεριφορά τις Μέρες. Δηλαδή, ας πούμε, βλέπω άτομα τα οποία
μου βγάζουν γέλιο. Αυτό. Δηλαδή, πούμε, όταν έβλεπα μπαρ, παρατηρούσα τον Λορέντζο που έκανα με τον Παναθηναϊκό και αυτά. Μάλιστα. Τέτοια πράγματα, ναι. Ναι. Δεν παρατηρούσα την περιφορά. Σοφία, Ανδρέα. Πώς βλέπεις τα πράγματα να εξελίσσονται μέσα στο παιχνίδι τώρα? Είχατε βγάλει και ένα τραγουδάκι, εσύ δεν το πρόλαβες νομίζω τραγουδάκι αυτό το φοβερό. Ποιο? Η Μέρη θα πάρει τα λεφτά στάνταρ. Α, Μέρη με τη στρατηγική σου. Ναι, ναι, αυτό. Α, καλό ήταν, ναι, ο Άρης μας. Συμφωνείς εσύ με αυτό το τραγούδι? Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη στρατηγική από τη πλευρά της Μέρης προκειμένου να κερδίσει τα χρήματα? Δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει στρατηγική. Πρέπει να πούμε βέβαια ότι με την αποχώρηση του Λορέτζο τα παιδιά που μένουν μέσα ήδη κερδίζουν αυτή τη στιγμή ένα μάξι. Δηλαδή ήδη είναι νικητές στο διαγωνισμό όσοι έχουν μείνει. Τι σχέδιο ένα μάξι της κυρίας Ιακωβίδου που φύγει? Νομίζω ότι όλοι από εδώ και πέρα είναι της κυρίας Ιακωβίδου το αυτοκίνητο. Σοφία, πες μου, υπάρχει κάποια στρατηγική που ακολουθεί η Μέρη για σένα βέβαια πάντα? Νομίζω ότι δεν ακολουθεί στρατηγική η Μέρη. Νομίζω ότι ακολουθεί στρατηγική η αδερφή της. Και την καθοδηγεί. Έτσι θέλω να λέω εγώ. Α, γι' αυτό βρίσκεται και κάθε μέρα εκεί, προφανώς. Γιατί δεν είχατε κι εσείς κάποιο συμβουλάτο να σας συμβουλεύει από πίσω? Γιατί είχε κίνημα. Γιατί είναι κάποιος. Έξυπνοι και εσείς είστε χαζοί. Ποιος κύριος μιλάει? Γιατί δεν και ξέρω ποιος είναι. Είμαι ένας κύριος εγώ και μιλάω. Υπάρχει το θέμα Ραβίκας. Δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι που κάνω μια ερώτηση και να απαντάω. Εγώ να είναι από πίσω μου και να μου λέει, κύριε. Εγώ μόνο. Πάρτε κι εσείς την αδερφή σας. Έναν image maker από πίσω να σας πει τι έπρεπε να κάνετε, να είστε ακόμα μέσα και κερδίζατε και καλά μάξι. Λοιπόν, άρα η Μέρη φαίνεται ότι είναι εξύπνια γυναίκα. Είναι έξυπνη γυναίκα η Μέρη. Είναι έξυπνη γυναίκα η Μέρη και γι' αυτό παραμένει μέσα. Ωραία, okay. Και θα κερδίσει και τα λεπτά στο τέλος. Εντάξει, άρα μακάρι να τα κερδίσει. Βέβαια, γιατί δεν ξυπνάει αυτό, δεν πρέπει να το κερδίσει. Μακάρι. Να το εκτιμήσω. Ξέρετε, δεν πήγαμε για τα λεφτά όλοι μας, κύριε. Είχαμε και άλλο. Είχαμε άλλα. Τι άλλα, είχατε να περάσετε μηνύματα, πώς αρμέγουν τις αγελάδες? Όχι, δεν έχουν σχέση. Λοιπόν, δεν κατάλαβα, τι άλλο είχατε? Ήθελε και... ναι, για το Big Brother, αναφέρεστε με το εδώ πέρα. Όχι, αρμέγαν αγελάδες και εδώ. Δεν τους είχαν στείλει αποστολή τον Γιώργο. Ναι, υπήρχε και στο Πάρι. Στην αλευρά, πώς το λένε, ελευθερά. Η Χριστίνα ήθελε να κάνει μια ερώτηση, νομίζω. Στην... Α, σε άκουσα. Όχι, μιλούσε για το αυτοκίνητο που έφυγε ο Λορέντζο, το οποίο είναι δικό τη. Ναι, αυτό το αυτοκίνητο το έχω μαζί με τον Τζόνι τον Παπούρα. Είναι μια Thunderbird. Και μάλιστα η Ματούλα, η μητέρα του Λορέντζο, σε αυτό το αυτοκίνητο παλιά είχε μάθει να οδηγεί. Ανήκε κάποτε στο Βασιλιά που ήταν. Σοφία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί. Seller και πάλι μαζί, 3481-587, 588 τα τηλέφωνα στα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Να πάμε σε μια Καλονή. Φοβερή, πανύψηλη, θηρίο, Playmate 2001, Θεσσαλονικιά, είναι η Ιωάννα Λίλη, είναι πολύ καλή φίλη του Πάνου, θα το καταλάβατε από πριν. Ιωάννα, καλησπέρα. Την έχουμε την Ιωάννα? Δεν την έχουμε την Ιωάννα. Έπεσε. Λοιπόν, θα σας πω όμως τώρα το εξής, ότι χθες τα ξημερώματα στο Πόρτο Ρίκο, πριν, θα το πούμε μετά για την Ιωάννα λοιπόν, μόλις έχουμε την επικοινωνία. Στο Πέρτο Ρίκο λοιπόν έγινε ο διαγωνισμός Μίση Φίλιος. Η Λένα Παπαρηγοπούλου, η δική μας ταρελάς, ήταν εκεί. Δυστυχώς δεν τα πήγε και τόσο καλά. Μία Ρωσίδα Καλονή στέφθηκε πρώτη, στέφθηκε η ωραιότερη γυναίκα του κόσμου. Εδώ λοιπόν βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα. Δεν έχει σημασία που δεν πήγε καλά η Λένα μας, είναι μια κουκλάρα έτσι κι αλλιώς. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Είναι η Μισελάς. Στάρελας. Μισελάς. Στάρελας, λοιπόν. Σωστά, ναι. Στάρελας και δεν μπορεί να της πάρει κανένας αυτό τον τίτλο. Για να συζητήσουμε λίγο αυτό το θέμα, έχουμε κοντά μας την Κρίστη, η οποία είναι η ιδιοκτήτρια πρακτορείου μοντέλων. Έχουμε τον κύριο Ρακιτζόπουλο. Γεια σας. Τι κάνετε, με φοβερή εμπειρία σε αυτό. Πολύ και βεβαίως παραμένει και η Τίνα κοντά μας. Κρίστη, δεν τα πήγαμε και τόσο καλά, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Έχουμε βγάλει τόσο ωραίες κοπέλες και έχουμε πάρει τόσες διακρίσεις. Έχει κερδίσει το τίτλο της στην Ελλάδα. Έχει πάει πολύ... Έχει πάει στο εξωτερικό και ήταν πανέτοιμη, με υπέροχα ρούχα από τον Κώστα Φαλιάκο, με κοσμήματα από τον Πέντρε και παπούτσια, τσακίρυμα. Αλλά πρέπει να τα λέμε αυτά, γιατί μια Star Ελλάς για να πάει έξω πρέπει να είναι σε όλα της τα meeting τέλεια, βαμμένη, χτενισμένη, περιποιημένη.
Και πρέπει και κάποιος από εδώ να τη βοηθάει. Έξω οι περισσότερες στάρ και εμείς έχουν ανθρώπους που τους βοηθάνε, που τους μανατζάρουν. Εμείς τα κάνουμε οργανωμένα εδώ. Σε αυτό. Τουλάχιστον έχουμε και κάτι που είναι πιο οργανωμένο. Γιατί έχουμε μια κακή εμπειρία σε αυτό. Η Λένα πιστεύω ότι θα έκανε μια πολύ καλή παρουσία. Βέβαια δεν είδαμε το όλο. Υπάρχουν πολλά, θα το απολαύσουμε σε λίγες μέρες. Πρέπει να πούμε ότι χρειάζονται τρομερή προετοιμασία όλα αυτά τα κορίτσια για να φτάσουν σε αυτό το παγκόσμιο. Καταρχάς και για να αποκτήσει τον τίτλο της Star Ελλάδα στην Ελλάδα. Δεν είναι τόσο εύκολο. Ορισμένες κοπέλες νομίζουν ότι επειδή είναι νόστιμες και χαριτωμένες, μπορούν να πάνε χωρίς να έχουν μία προεργασία να πάρουν ένα τίτλο Star Ελλάδα ή Miss Ελλάδα. Για να πάρει ένα τίτλο μία κοπέλα θέλει 2 χρόνια προεργασία. Μόνο και πρέπει το να πούμε κιόλας ότι στη Νότια Αμερική που ανθεί ο διαγωνισμός τρομακτικά ότι ξεκινάνε από πάρα πολύ μικρά, σχεδόν 10 χρονών να προετοιμάζονται. Ειδικά... Εδώ απολαμβάνουμε και τη Λένα βέβαια. Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω για την άλλη κοπέλα. Που δημιουργούν stars. Αδικήθηκε σίγουρα η Λένα. Δεν ξέρω αν ήταν πιο όμορφη. Προφανώς ήταν πιο όμορφη η Ρωσίδα. Αλλά και η Λένα έχει καταπληκτική ομορφιά. Είναι πάρα πολύ όμορφο κορίτσι. Και πρέπει να πούμε βέβαια ότι έχει σπουδάσει θεολόγο. Και όλες, που είχε γίνει και, ένα θέμα, και αλλά τελικώς αποδείχθηκε ότι μπορεί να ταιριάζει και ομορφιά και επιστήμη. Γιατί αν σπουδάζεις στο πανεπιστήμιο, σε οποιοδήποτε κλάδο δεν μπορεί να είσαι μοντέλο, αν διαθέτεις ομορφιά. Άλλο οι σπουδές, άλλο το επάγγελμα. Εσείς έχετε ένα παραπάνω λόγο να μιλήσετε για την Λένα, τη γνωρίζετε πάρα πολύ καλά εσείς. Νομίζω ότι γνωρίζει περισσότερο από την Κρίστη. Όχι, δεν είναι. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα. Η Κρίστη είναι ο άνθρωπος που την έστησε. Η Λένα έχει προεργασία 1,5 χρόνο, καταλάβατε. Στον κύριο Σαρακιτζόπουλο, έλαβε ένα διαγωνισμό. Το κάνει σε ένα μοντέλο και είναι αυτό που έχουμε συζητήσει. Ποιο την ετοιμάζει, ποιο την κάνει, αυτό είναι σχολέ κρίση. Όλε τι βάσει τι έχει πάρει από την κυρία Κρίση. Μιλάμε τόση ώρα πριν για τον Big Brother. Έλεος με παιδιά. Εγώ προσωπικά δηλαδή, αν το ξαναδώ αυτό, θα γυρίσω κανάλι. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε συνέχεια αυτό το θέμα. Έπρεπε να θυμόστε περισσότερο για την οργανωσιά τη Eurovision σε σχέση με εσά που έχω θυμώσει. Τα κορίτσια τόσο οργανωμένα παρά για τον Big Brother. Κύριε Ρακιτσόπουλε, σε ένα διαγωνισμό δικό σας έχει διακριθεί η Λένα. Στο top model της χρονιάς της Σαντορίνη το καλοκαίρι, όπου αναδείχθηκε top model της χρονιάς. Βεβαίως, έχει όλα τα προσόντα, όλος ο κόσμος το αναγνωρίζει. Το θέμα είναι ότι έχει ξεκινήσει από την κυρία Κρίστη. Η κυρία Κρίστη έπλασε αυτή την ομορφιά, αυτή την παρουσία. Πριν πάνε στο Star Ελλάς, οι κοπέλες που βλέπω ότι έχουν τις προδιαγραφές να γίνουν στάρ εμείς, τις στέλνω σε ένα μικρό διαγωνισμό για να πάρουν μία εμπειρία μικρή για να μπορούν μετά στον διαγωνισμό που κάνει ο Αντένα να μπορούν καλύτερα να σταθούν. Ναι. Καταλαβαίνετε. Να έχουν πάρει την κρυάλα αυτό που λέμε. Ακριβώς, να ξέρουν τι είναι. Μια προετοιμασία ενός διαγωνισμού. Δεν είναι τόσο εύκολο. Γι' αυτό στις κοπέλες που μας ακούν δεν θα πηγαίνουν έτσι. Οι δικές μας, οι οποίες έχουν βραβευτεί και έχουν κάνει μια πολύ μεγάλη καριέρα, δηλαδή έχουν κερδίσει τον τίτλο στο εξωτερικό, δηλαδή όπως. Ειρήνη Σκλίβα. Γιατί η Ειρήνη Σκλίβα από τα 16 χρονών την ετοίμαζε πάνω μου. Για να γίνει στάρ Ελλάς. Δεν ήταν έτσι η Ειρήνη όταν ήρθε το 2015. Γιατί όμως δεν να κάνουν καριέρα σαν την Κορίνα Τσοπέη στο εξωτερικό και γυρίζουν πίσω. Η Κορίνα Τσοπέη. Ναι, να έρθω λίγο σε εσάς. Να έτσι μας διακόπτω, όμως δεν μπορούμε. Πέστε μου. Να μην σας διακόπτω, μη φανώ αγενείς. Να σας διακόψω. Λέγατε για την προετοιμασία των κοριτσιών και πόσο τους παίρνει. Συγγνώμη, όταν μας καλείτε, πρέπει το χρόνο να το μοιράζετε. Δεν μπορεί να έρθουμε εμείς σε 2 λεπτά, να τα πούμε γρήγορα και να φύγουμε. Να μιλάμε τόση ώρα για το πάνω. Εγώ απλώς θέλω να επισημάνουμε ορισμένα πράγματα και αυτό είναι η επιδίωξή μου. Εγώ έχω έρθει από τις 1 και 10. Το ξέρω. Συνεπείς, αλλά έχουμε και δουλειές. Δεν μπορούμε. Το αντιλαμβάνομαι, δεν θέλω να μου στεναχωριέστε καθόλου. Είναι τηλεόραση, εσείς ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Πάντα. Αλλά ξέρετε πολύ καλύτερα. Λοιπόν, το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, απλώς είχαμε ένα πρόβλημα. Κύριε Κιτζόπουλε, ένα δικό σας σχόλιο. Είπαμε κρίμα που δεν είχαμε την δική μας να την θαυμάσουμε ωραιότερη γυναίκα του κόσμου, αλλά τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Κάποιος κερδίζει, κάποιος χάνει. Πάντα συμβαίνει. Στις επόμενες χρονιές θα βγάλουμε, να είστε σίγουροι. Είμαι σίγουρη. Αλλά ήταν και πρόσφατο το γεγονός ότι την προηγούμενη χρονιά είχαμε μια άλλη διάκριση με την Ευελίνα. Είναι λίγο δύσκολο μέσα σε ένα χρόνο να βγουν 2 Ελληνίδες. Είναι τρομερά δύσκολο, φαντάζομαι. Και σίγουρα και ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος, είναι τρομερός ανταγωνισμός εκεί. Όπως και να το κάνουμε, Σε αυτό πάμε καλά πάντως, σε άλλα δεν πάμε καλά. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ κοντά μου. Να ευχαριστήσω και εσάς. Μην ξεχνάτε αύριο το ραντεβού μας στις 2 το μεσημέρι ακριβώς εδώ στο Best Seller και στο Star.